Χθες το βράδυ, ένα βράδυ, γίνανε στο κλειδί πριν δύο εβδομάδες. Σουρβίνος Άγγελος, Στέφος Νικόλος, Τσιάπης Παναγιώτης, Τσουράκης Κωνσταντίνος, Φραγούλης Ιωάννης, Φωτεινοπούλου Φωτεινή, Χατζατουριά Ευάγγελος. Και συνάδελφοι και έχουν έρθει 4-5 θέματα. Το ένα τώρα είναι η επανάληψη της απόφασης 147 του 2013. Το άλλο είναι ο ορισμός υπόλοιπου που διαχειριστεί για την έργο ανάπτυξη πλατείας του Ρωσμού Μουσουλίνης. Το δεύτερο είναι το τρίτο είναι έγκριση πρώτων ακυμάτων του πίνακα και δεύτερο έγκριση παράτασης του έργου ανάπτυξης του 2012. Και το τέταρτο έγκριση και διάθεση πίσω του ποσού 2.239,62. Εγκρίνονται ως προς το έγκριση τα θέματα αυτά. Εγκρίνονται ομόφωνα. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα είναι Θα επαναληφθούν πάλι οι ίδιες, δεν έχει αλλάξει κάτι. Τέσσερα θέματα γίνονται κατά πλειοψηφία να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε για το μήνα. Υπάρχει ένα αίτημα από κατοίκους της περιοχής και αφορά την πλατεία Χριστόφου Σμύρνης, το οποίο θα συζητήσουμε και πρώτο, συνάδελφοι, επειδή είναι και άνθρωποι εδώ πέρα. Σας συζητάμε να σταματήσετε αμέσως στα παράνομα έργα ανάπλασης της πλατείας της Ρωσδόμου Λίμνης, γιατί υπογράφεται μια σκανδαλώδη σύμβαση με τον εργολάβο χωρίς την έγκριση του ελεγκτικού συνεδρίου, χωρίς την άδεια από την περιφέρεια για το Συμβούλιο Ηλεκτρονικής. Ακόμη χειρότερα, θα δώσετε τουλάχιστον 2,8 εκατομμύρια ευρώ στον εργολάβο, σε μια περίοδο που μεταξύ άλλων ο Δήμος αντιμετωπίζει προβλήματα λειτουργίας των παιδικών σταθμών και βάζει τροχά στα σχολεία. Τα χρήματα από τα ΕΣΠΑ είναι χρήματα φορολογουμένων και θα πρέπει να τα σέβεστε γιατί τα πληρώνουμε με τα χαρά τις και την ανεργία. Η πλατεία Χριστόφου Σμύρνης που ενημερώς εγκαταλείπεται για παξιόζωνα για χρόνια δεν έχει ανάγκη 1.200 κυβικά μέτρα τσιμέντου και μείωση του πρασίνου 40%. Δεν θέλουμε άλλο τσιμέντο, δηλαδή θα ζητάμε να ανοίξετε διαβούλευση με τους κατοίκους για τη διάσωση της ιστορικής πλατείας και την ανάπλασή της με βάση το αρχικό της σχέδιο και την αναβάθμισή της με παρεμβάσεις χαμηλού κόστους για την άμεση χρήση της από τους πολίτες. Ακολουθούν υπογραφές. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται από το άρθρο 5 παράγραφος 6 του κανονισμού που έχουν ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν κάποιος από τους παρευρισκόμενους θέλει να στηρίξει την πρόταση και μετά να πάρει το λόγο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Υπάρχει κάποιος κύριος ή κυρία που θέλει να στηρίξει την πρόταση? Ναι. Ο κύριος Παναλόπουλος. Λοιπόν, οι υπογραφές αυτές είναι περίπου 500, τις μαζέψαμε μάλιστα σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εδώ και σχεδόν 3 εβδομάδες δίνουμε μια καθημερινή μάχη για να σταματήσουμε την τσιμεντοποίηση της πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης.
δεδομένου ότι η Δημοτική Αρχή επέτρεψε χωρίς καμία διαβούλευση και εντελώς παράνομα σε εργολάβο να καταστρέψει την αρχιτεκτονική δομή της πλατείας με στόχο την τσιμεντοποίησή της με 1.200 κυβικά μέτρα τσιμέντου στο εξωφρενικό και κυρίως για την εποχή μας ποσό των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Σταματήσαμε τις μπουλντόζες των εργολάβων της Ελκυστής και το Ξώτης ΑΕ που φορτώθηκαν σε φορτηγά και απομακρύνθηκαν από το φόβο κατάσχεσης από τις εισαγγελικές αρχές. Είδαμε τον εργοδικό να κρύβεται πίσω από τα δέντρα της πλατείας την ημέρα του ελέγχου που πραγματοποίησε η δασική υπηρεσία, όπως επίσης είδαμε και την κοντινησιεργία των αστυνομικών αρχών για να εφαρμόσουν την νομοθεσία. Καταγράψαμε όμως και τον ενδιαφέρον αρκετών αρχών στις οποίες απευθυνθήκαμε για να σταματήσουν την ασυδοσία της Δημοτικής Αρχής. Το πιο θετικό είναι ότι συναντήσαμε το ενδιαφέρον των κατοίκων και δημοτών της Νέας Μύρνης που στήριξαν τις προσπάθειές μας συγκεντρώνοντας 500 περίπου υπογραφές μέσα σε ένα ελάχιστο σχετικά χρονικό διάστημα και δεδομένης της καλοκαιρινής περίοδου. Η πραγματική διαβούλευση για την τύχη της πλατείας Χρυσοστόμου άνοιξε τη στιγμή που σταματήσαμε τις μπουλντόζες και βάλαμε το πρώτο τραπεζάκι συγκέντρωσης υπογραφών. Η δημοκρατία, το παρόν και το μέλλον της πόλης μας εξαρτάται από την καθημερινή συμμετοχή των πολιτών. Είδαμε χθες το απόγευμα το ενδιαφέρον των δημοτών που συμμετείχαν στην πλατεία Ιωνίας στη συζήτηση για τη διάσωση της πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης και ακούσαμε αναφορές από προηγούμενες παράνομες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και των ανθρώπων της για την προσπάθεια λαιλασίας των δημοσίων χώρων, όπως τις περιπτώσεις του Γαλαξία, του Μπούρμπουλα και της κατασκευής εμπορικού κέντρου στον Πανιόνιο. Ακούσαμε για σπασμένες και απευθείας αναθέσεις έργων. Πρέπει να καταλάβετε ότι οι πλατείες και οι δημόσιοι χώροι ανήκουν στους δημότες και όχι στους εργολάβους και τους καφετεριάτες. Η τσιμεντοποίηση της πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης ξεκίνησε χωρίς την άδεια της δασικής υπηρεσίας, του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, της Περιφέρειας και η σύμβαση με τον εργολάβο υπογράφηκε παράνομα και ερήμη του Ελεκτικού Συνεδρίου. Επίσης έχουν γίνει και άλλες παρατυπίες που αφορούν διαδικασίες χρηματοδότησης του έργου από τα ΕΣΠΑ. Και μην ξεχνάμε ότι τα ΕΣΠΑ χρεώνται στα χαράτσια, τις φοροεπιδομές και την ανεργία. Επίσης δεν υπάρχει καμία περιβαλλοντολογική έρευνα, δεν υπάρχει καμία έρευνα για τις κλιματολογικές συνέπειες από την τοποθέτηση των 1.200 κυβικών μέτρων τσιμέντου. Στο νομικό επίπεδο χρησιμοποιήσαμε και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα και προς κάθε κατεύθυνση που μας παρέχει η νομοθεσία, τόσο έναντι της τοπικής αρχής και των υπηρεσιών της, όσο και της κεντρικής διοίκησης. Δεν ξέρουμε πόσα πολύχρωμα συντριβανάκια αναμφιβόλου γούστου μπορούν να χωρέσουν και να συντροφεύσουν το άγαλμα του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου και πόσα μαγικά πεζούλια με θέατα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία μπορεί να κατασκευαστούν από ειδικά και πανάκριβα κράματα. Αρνούμαστε να αποδεχτούμε τη λογική του τσιμεντόμετρου για να διαπραγματευτούμε πόσο τσιμέντο αντέχει η πλατεία Χρυσοστόμου και οι ζωές μας. Αρνούμαστε να διαπραγματευτούμε πόσο τσιμέντο μπορούν να χωρέσουν για να ικανοποιήσουν μερικά την όρεξη που τους άνοιξαν, τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Ως δεύτερος πιο πυκνοκατοικημένος δήμος της χώρας μας, η Νέα Σμύρνη δεν έχει ανάγκη από άλλο τσιμέντο, αλλά έχει ανάγκη από παιδικούς σταθμούς, σχολεία χωρίς προκάτ και δημοτικό παντοπολείο με τρόφιμα που να χρεώνεται σε τιμές που να μην θυμίζουν τη μαύρη αγορά της κατοχής. Μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν τα παράνομα έργα της Δημοτικής Αρχής, ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο τη διακοπή των εργασιών και την επιστροφή της πλατείας στο αρχικό αρχιτεκτονικό της σχέδιο και τον εμπλουτισμό της με πάρα πολύ δισεύρετο πλέον χώμα και πλούσια μεσογειακή βλάστηση. Ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να ανοίξει μία διαβούλευση με τους δημότες με βάση τον νόμο 4014 του 2011 για μία ήπια παρέμβαση χαμηλού κόστους και μία πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης λειτουργική για τους δημότες και τις μνήμες της τοπικής κοινωνίας. Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε την απάντησή σας σήμερα. Κύριε Συνάδελφε, ποιος θέλει τον λόγο? Δεχόμαστε και ερωτήσεις. Υπάρχει άλλος συνάδελφος για ερώτηση? Συνήθω κυρία Νάνη. Συνήθω κυρία Κασημέρη. Κύριε Γιατζήδη, ερώτηση.
ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παναγόπουλο, αναφέρθηκε ότι υπάρχουν περίπου 500 υπογραφές κατοίκων. Αυτές οι υπογραφές κατοίκων είναι από όλη την έκταση της Νέας Μύωνης ή γύρω-γύρω, δηλαδή για μια διευκρίνηση από την Ελλάδα. Στη Νέα Σμύρνη. Δεν έχουμε τσιπάκια για να ξέρουμε που μένουν οι άνθρωποι αυτοί που υπογράψανε. Ναι. Εάν έχετε εσείς κάποια πρόσβαση για να ξέρετε που είναι ανήκει ο καθένας, ναι. Πολίτες είναι και αρκετοί από αυτούς μάλιστα ήταν και αρκετά εξοργισμένοι όταν καταλάβανε περί ποιους πρόκειται. Και είναι και καλοκαίρι και μπορούμε να πούμε ότι και λίγες υπογραφές. Και είμαστε απογοητευμένοι γιατί αν ήταν χειμώνας θα ήταν διαφορετική η κατάσταση. Και αν ήταν χειμώνας, πιθανόν να μην τολμούσατε να τα κάνετε αυτά τα έργα. Πάμε να τοποθετήσει ένα άλλο δίνο. Ο κύριος Στέφος, η κυρία Μαμπουλεύη. Άλλος ένα άλλο που τοποθέτησε να κάνει. Ο κύριος Τρακούλης. Ο κύριος Πατερνάκης. Ο κύριος Τσιάπης. Υπάρχει άλλος συνάδελφος για τοποθέτηση. Ο κύριος Στέφος. Δεν πρόκειται να πω στην ουσία της υπόθεσης αυτής, είναι άλλωστε γνωστή σε όλους μας και είναι και γνωστές οι απόψεις όλων μας. Ασφαλώς δεν θα περιμένετε από μένα, γιατί άλλωστε και δημόσια το έχω τοποθετηθεί, να πω κάτι διαφορετικό ή να μην προσυπογράψω σχεδόν σε όλα τα σημεία την πρόταση την οποία κατέθεσαν εδώ, την οποία υπέγραψαν κάτοικοι της Νέας Μύρνης. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να επισημάνω κάτι το οποίο είναι μια γενικότερη πολιτική παρατήρηση. Από τότε που ενεργά ασχολούμαι με τα κοινά της πόλης μας, έχω παρατηρήσει ότι η δημοτική πλειοψηφία, η πλειοψηφία η οποία διοικεί το Δήμο μας εδώ και 15 χρόνια, 16 χρόνια, όταν γίνονται καταγγελίες, αντιπαραθέσεις, τοποθετήσεις δημόσιες, αλλά λέω δημόσιες, και όταν λέω δημόσιες δεν εννοώ μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο, μιλάω και για ανοιχτές συγκεντρώσεις, μιλάω και για καταγγελίες στον τύπο, τοπικό και όχι μόνο. Δυστυχώς παρατηρώ ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτών η δημοτική μας πλειοψηφία κοφεύει. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει τίποτα. Βρίσκεται στο δικό της κόσμο. Αρνείται να απαντήσει, αρνείται να τοποθετηθεί, αρνείται ακόμα και να διαψεύσει ενδεχομένως ψευδείς καταγγελίες. Καταγγελίες οι οποίες την αδικούν. Δεν το κάνει. Η επιλογή της είναι σαφώς είναι πολιτική, τη στρατηγική και πολιτική, είναι να μεταβάλει το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια αρένα ανέξοδων και φτηνών πολλές φορές αντιπαραθέσεων, με βρισιές, με επιθέσεις ανίκειες, με θεατρικές αντιπαραθέσεις, με κλάματα ορισμένων μάλιστα, οι οποίοι κλαίνε και θυμούνται πεθαμένους. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν καταλαβαίνω όμως που οδηγεί. Οδηγεί ενδεχομένως οδηγεί στην προσπάθεια να περιορίσουμε την όλη αντιπαράθεση μέσα σε αυτούς τους τέσσερις τύπους. Εδώ θα τα πούμε, θα βγάλουμε όλο μας το καημό, τα σόψυχα, θα βρίσκω ένας τον άλλον και μετά θα πάμε σπίτι μας ικανοποιημένοι ότι έφαγε ο ένας τον άλλον. Όμως το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι εάν θα πρέπει να γνωρίζουν οι δημότες και οι κάτοικοι της Νέας Μύρνης τι ακριβώς αποφασίζει αυτή η δημοτική πλειοψηφία. Και δυστυχώς δεν το γνωρίζει στη συντριπτική της πλειοψηφία. Τι αποφάσεις παίρνετε πίσω από τους κλειστούς τοίχους των γραφείων του Δημαρχείου, του ΕΚΟΡΟΦ του Δημαρχείου. Αυτή η ιστορία της πλατείας Χρυσοστόμου έχει πολιτικό καθοδηγητή, εμπνευστή και προτεργάτη. Και θα πρέπει κάποτε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους όσο και να είναι δυσάρεστα. Νομίζω ότι κάτι να ανασυγκρόζεται για το
Αντιλαμβάνω, κύριε Δήμαρχε, τη θέση στην οποία βρίσκεστε. Παραλάβατε ένα έργο το οποίο ήταν όριμο κατά τους τεχνικούς όρους, κατά τους όρους του ΕΣΠΑ. Και η πολιτική σας φιλοσοφία ήταν ότι έπρεπε να το συνεχίσετε, να το προωθήσετε. Όμως αυτό το έργο έχει παρελθόν. Πάει πολύ πίσω. Και κρύβει πολλά. Δεν θέλω να πω περισσότερα, καταλαβαίνόμαστε όλοι. Όλοι όσοι παρικούμε στη Νέα Σμύρνη. Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο ζητώ από τον κύριο Κουτελάκη, ο οποίος είναι ο πολιτικός καθοδηγητής εμπνευστής και πρωτεργάτης αυτού του έργου, θέλω να τοποθετηθεί, αλλά θα σας παρακαλέσω και σας προκαλώ, κύριε Κουτελάκη, να τοποθετηθείτε επί της ουσίας του θέματος και όχι με παραπλανητικούς φαρφαρονισμούς και με διάφορες ανίκειες επιθέσεις τις οποίες έχετε επιδοθεί στο παρελθόν και ειδικότερα στο πρόσωπό μου, προκειμένου να παραπλανήσουμε όσους μας ακούμε και να πάμε την ιστορία αλλού. Την ξέρω πολύ καλά αυτή τη μέθοδο, την έχω κάνει και ως επαγγελματίας δημοσιογράφος, αν θέλετε, και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, θα σας παρακαλέσω να τοποθετηθείτε επί της ουσίας του θέματος, επειδή σας είδα ότι θέλετε να μιλήσετε, και να δώσετε μια συγκεκριμένη απάντηση, όσο μπορεί να είναι πιστική, η οποία θα είναι, θα σας παρακαλέσω, να έχετε τη μορφή δήλωσης, με την οποία θα ενημερώσετε και τους δημότες και τους κατοίκους της Νέας Σμύρνης για το τι ακριβώς θέλετε να κάνετε με αυτό το τεράστιο ποσό των 2.800.000 ευρώ σε μια τέτοια εποχή που ο κόσμος υποφέρει, που ο κόσμος πεινάει. Περιμένω με πολύ ενδιαφέρον την απάντησή σας και αν μου επιτρέψετε θα δευτερολογήσω. Ευχαριστώ. Κυρία Βαμβουλή. Σαν στροφή έχουμε επαγγελμένη επισημάνει ότι το έργο που προωθεί ο Δήμος στην πλατεία του Αστόχου Σμύρνης είναι σπάταλο, άχρηστο, αδιαφανές, λοιπόν τεκμηριωμένο και οικονομικά σύμφωνο. Η Δημοτική Αρχή εδώ και 4 χρόνια προσπαθεί συστηματικά να προωθήσει την ανάπτυξη της πλατείας Χρυσοστόμου, αδιαφορώντας για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του δημόσιου χρήματος, αλλά και εκνίδια την ορμότητα. Τελευταίο επεισόδιο σε όλο αυτό το σύριαλ ήταν και η έναρξη του έργου, χωρίς να έχουν επαφθεί απαραίτητες άδειες από την περιφέρεια και χωρίς να έχει την έκθεση από το ελεγχτικό συνέδριο. Και όποιες άδειες έλειπαν και πάρθηκαν, να τονίσουμε ότι πάρθηκαν μετά από την πίεση που υπήρξε από τους πολίτες που προσπάθησαν να σταματήσουν και να βάλουν τα ζητήματα που προέκυπταν από την ανάπτυξη της πλατείας Χρυσοστόμου. Εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί να είναι αυτή η προτεραιότητα και ένα Δήμο όταν η ελληνική κοινωνία ζει στα όρια της εξαθλίωσης. Δεν μπορεί να εστιάσει το ενδιαφέρον στο ράβι ξύλωνε μιας πλατείας που εμείς θεωρούμε ότι είναι υπαρκτή, είναι λειτουργική, με δέντρα και μνήμες για την πόλη και δεν μπορεί το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην απορρόπτυση κονδυλίων και άχρηστα έργα καθαρά για λόγους προβολής και βολεύματος. Εμείς θεωρούμε ότι το έργο έχει πρόβλημα στον πυρήνα του και όχι στη μία ή στην άλλη πτυχή του. Το έργο υλοποιείται αυτή τη στιγμή με μια εργολαβία που η ίδια η Δημοτική Αρχή στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει ασύμφορη, αλλά από δικές της αδυναμίες δεν κατάφερε να ακυρώσει και επιπλέον το έργο σχεδιάστηκε και προωθήθηκε συνειδητά αγνοώντας τους πολίτες, χωρίς διαδικασίες διαβούλευσης και ενημέρωσής τους, όπως επιβάλλουν όχι μόνο οι ίδιες οι διακηρύξεις που κάνει ο Δήμος, για παράδειγμα, να φτάσουμε στην Ατζέντα 21, αλλά και σύγχρονες αντιλήψεις για το πώς πρέπει να σχεδιάζονται οι παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι και δεν γνωρίζουν και αγνοούν και δεν έχουν δυνατότητα να συναποφασίσουν για το τι γίνεται στην περιοχή τους για μια πλατεία που αφορά καταρχήν εκείνους. Από εκεί και πέρα, εμείς θεωρούμε ότι αυτή η λογική του ράβε ξύλωνε από τη μία και το αδιαφανού σχεδιασμό από την άλλη, που είναι στον πυρήνα της λειτουργίας Δημοτικής Αρχής, πρέπει να σταματήσει. Θεωρούμε ότι η ανάπλαση της πλατείας Χρυσοστόμου πρέπει να είναι η αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει μια άλλη διαδικασία. Και ζητάμε να τοποθετηθούν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και να μην υπάρχουν υπερπτυχίες και το ζήτημα να θεστεί στην υποχωρία που προβάσει και πρωτοβουλία κατοίκων. Στη λογική αυτή, απαιτούμε να διακοπεί το έργο, να ανοίξει από το Σεπτέμβρη μια διαδικασία ουσιαστικής διαβούλευσης και οργανωμένης, όπου θα συμμετέχει το σύνολο των πολιτών, φορείς, δημοτικές παρατάξεις, μελετητές, όπου θα συζητηθούν τα χαρακτηριστικά και στόχους του έργου. Και τελικά θα επισκευαστεί η πλατεία Χρυσοστόμου που θα αναβαθμιστεί σε μια λογική ήπιων και οικονομικών παρεμβάσεων. Να τονίσω ότι να αναφέρω εδώ τη εκδήλωση που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα η Δημοτική Κίνηση Στροφή Νέα Σμύρνη, στα πλαίσια τη ανάγκη διαβούλευση που θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει, είχε κληθεί και ο μελετητή του έργου, ο κ. Κούρκουλα,
ο οποίος στην πορεία της κουβέντας ομολόγησε και εκείνος ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες διορθώσεις στην μελέτη και να υπάρχει μια ημιότερη παρέμβαση. Να υπάρχει παρακολούθηση της υλοποίησης που έχουμε, ορισμό του μελετητή ως επιβλέποντα και συμμετοχή εκπροσώπων της πρωτοβουλίας καθήκων. Και υπεύθυνη για την υλοποίηση των παραπάνω να είναι η ειδική διαπαραταξιακή επιτροπή που θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κατοίκων της περιοχής. Εμείς, με αφορμή για την πλατεία του Σωστόμου και όλα όσα έχουν γίνει στο παρελθόν με διάφορα έργα που έχουν έρθει με παρόμοια λογική στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Αρχή, απαιτούμε ότι με αφετηρία το έργο της πλατείας του Σωστόμου να υπάρξει μια δεσμοθετημένη διαδικασία διαβούλευσης. Ανοιχτή δημόσια ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή για όλα τα σημαντικά έργα που σκοπεύει να υλοποιήσει στην πόλη, όπως είναι η ανάπλαση της οδό Ομήρου και των λουτρών που ακολουθούν, και να μην προχωράει σε κανένα έργο χωρίς δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες για το στόχο και το κόστος κάθε έργου. Να ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες για τη μελέτη και την κατασκευή, χωρίς να υπάρχουν απευθείας αναθέσεις και εκ των υστέρων νομοποιήσεις. Μήπως θα έπρεπε να τοποθετηθεί ο κ. Κουτελάκης πριν για να συνεχίσω. Αν θα ήθελα να συνεχίσω. Δεν το έχω αφήσει. Ωραία, ας συνεχίσω ο Κουτελάκης. Κ. Κουτελάκης. Κύριε καταρχήν νομίζω ότι γίνεται μια δημόσια συζήτηση εδώ και πολύ καιρό μονόπλευρη, γιατί δεν συμμετείχε η Δημοτική Αρχή, η οποία είναι στηριγμένη πάνω σε τελείως λανθασμένα δεδομένα. Ίσως γιατί πέρα από τους κατοίκους οι οποίοι δεν έχουν υπόψη τους στο σύνολο του προβλήματος, εκείνοι οι οποίοι δικαιωματικά κινούν τα βήματα, λένε τη μισή αλήθεια, αν δεν τη λένε καθόλου. Θα παρακαλούσα λοιπόν για την αρχή της συζήτησης, για να καταλάβετε αυτό που θέλω να πω, εάν θα μπορούσε η κυρία Μαμπουρέλη να μας διαβάσει την απαντητική επιστολή του ελεκτικού συνεδρίου προς αυτή, για να τελειώσουμε με το θέμα της παρανομίας και του ελεκτικού συνεδρίου. Την έχετε μαζί σας, να μας την διαβάσει. Θα κοιτάξω να διάμονω την έχω. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτή ήρθε. Εάν το βάζετε έτσι το θέμα, όμως το ζήτημα είναι ότι ήρθε μετά από κάποιες διαδικασίες όπου δεν είχαν δοθεί άδειες για την διεύθυνση, δεν είχε κληθεί το έργο για αποχώρηση. Και είχαν πει ότι ήταν πολύ νωρίτερα. Όταν να πληρωθεί το πρώτο έργο. Το συνεδρίο ήταν πολύ νωρίτερα γιατί δεν ήταν στα χέρια σας. Ότι θα πω για τα διαδικαστικά θέματα και θα πω αν επιτρέψετε θεωρητικά ό,τι θέλετε και για την ουσία. Ό,τι θέλετε. Το έργο από την αρχή έχει άδεια του ελεκτικού συνεδρίου. Το έργο ελέγχθηκε από το ελεκτικό συνεδρίο και με βάση το αποτέλεσμα του ελέγχου του ελεκτικού συνεδρίου η διαχειριστική αρχή το ετέταξε στο ΕΣΠΑ. Το ελεκτικό συνέδριο έστειλε επιστολή μεταγενέστερα του έργου και στην κυρία Παπαδάκη, μεταγενέστερα τη υπογραφή έστειλε στον Δήμο, με την οποία πολύ καλά την ενημέρωσε και είναι απορία άξιον, θα μου το επιτρέψετε, γιατί δεν υπάρχει σήμερα αυτή η επιστολή όταν είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Την ουσία πάντω. Την ουσία τη υπογραφή, γιατί μέσα στην επιστολή αυτή θα διαπιστώσετε ότι το ελεκτικό συνέδριο όχι μόνο λέει απαντώντα την κυρία Μαμπορέλη ότι όλα είναι νομιμότατα, αλλά λέει το ελεκτικό συνέδριο ότι δεν υπήρχε και λόγο ελέγχου τη συμβάσεω από το ελεκτικό συνέδριο. Διότι αυτέ οι συμβάσει, εφόσον είναι ΕΣΠΑ, ελέγχονται από τη διαχειριστική αρχή. Άρα θέμα ελέγχου και παρανομία σε σχέση με το ελεκτικό συνέδριο δεν υπάρχει. Υπάρχει με την περιφέρεια, υπάρχει κανένα έγγραφο τη περιφέρεια το οποίο να θέτει ζητήματα στον Δήμο γύρω από αυτό το έργο, κανένα. Στην περιφέρεια της Αττικής κανέναν έχει ασχοληθεί να υπάρχει ασχοληθεί. Υπάρχει χαρτί από τη διαχειριστική αρχή
η οποία παρατηρεί το έργο σε οποιοδήποτε τομέα του και λέει διορθώστε το ή εκεί δεν είστε σωστοί και επειδή δεν είστε σωστοί, εγώ δεν το εντάσσω σε χρηματοδότηση κανένα. Το ενέταξε σε χρηματοδότηση με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Το υπέροχο Υπουργός Εσωτερικών όμως υπογράφει όλα τα έργα που έπρεπε καθόλου να φτάσουν στην διαχειριστική αρχή. Κύριε Συνάρχη, θέλω να σας πω ότι ο Υπουργός Εσωτερικών άλλο πράγμα είναι να συζητήσουμε την ουσία και που μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες σε σχέση με μια αρχιτεκτονική μελέτη και ένα τύπο παρέμβασης. Και εκεί να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε, να διορθώσουμε, να μην διορθώσουμε. Και είναι άλλο πράγμα να συζητάμε ευκόλως και άκοπα και ανέξοδα για την ομάδα του έργου. Το έργο είναι απόλυτα νόμιμο. Που δεν είναι νόμιμο, θα σου το πω εγώ δημοσίως. Ότι όφιλε από την αρχή του, γίναν όλα μετά την ένταξη στο ΕΣΠΑ που έγινε το Μάρτιο, γίνανε όλα βιαστικά να μπορέσουμε να το εντάξουμε, να χρησιμοποιήσουμε τη χρηματοδότηση, να υπογράψουμε τη σύμβαση. Και η αλήθεια, όποιος ισχυρίζεται, είναι στο μόνο που έχει αλήθεια ότι η απόφαση της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής έπρεπε να προηγηθεί όχι τη συμβάσεως του έργου, τη έναρξη των εργασιών. Δεν προηγήθηκε. Τη Δημοπράτηση έπρεπε να προηγηθεί. Παρακαλώ! Τη Δημοπράτηση! Παρακαλώ! Παρακαλώ κύριε Δημήτρη, δεν συνεχίστε κύριε Κουβεντάκη.
τι. Η πρώτη απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου λέει ότι όλες οι διαδικασίες είναι νόμιμες και για να υπογραφεί η σύμβαση λείπει χρηματοδότηση. Όταν εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση με την ένταξή του στο ΕΣΠΑ, τότε όπως λέει το ελεκτικό συνέδριο και όχι πριν, μετά από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης υπογράφηκε η σύμβαση. Γι' αυτό είναι και τα φορά νόμιμα. Και στην απαντητική επιστολή, να μην επανέλθουμε, λέει αυτά που λέει. Εγώ δεν είπα τίποτα περισσότερο από το γεγονός. Κατάλαβα και την παράδοση, δεν κατάλαβα γιατί έγινε η ιστορία, ότι έπρεπε να έχει απόφαση της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής που είναι αυτή στο έργο. Και είπα, αυτό ήταν ένα έλλειμμα του έργου. Την εξασφάλισε στην πορεία του. 20 μέρες, ένα μήνα, δεν θυμάμαι μετά την έναρξη. Και επειδή ακριβώς δεν είχε την άδεια της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής στο έργο, γι' αυτό έσκαβε μόνο πεζοδρόμια γύρω-γύρω. Ψέματα! Έχουμε φωτογραφίες. Τροποποιημένα στο αρχιτεκτονικό συμβούλιο σχέδια. Τροποποιημένα σχέδια. Θα επιβάλλουμε στον άλλο τι να πει. Τι να πω, παιδιά, τώρα. Εμείς μας παραμυθιάζουμε. Και με τροποποιημένα σχέδια στο αρχιτεκτονικό συμβούλιο. Δηλαδή θα υποβάλλουμε στον άλλο τι να πει. Και με τους υπόλοιπους φορείς και γι' αυτό κανένας δεν σταμάτησε το έργο. Δεν σταμάτησε γιατί το έργο δεν μπήκε χωρίς την άδεια της αρχιτεκτονικής. Σταμάτησε το έργο γιατί ήταν μαζί μας. Αστυνομία, πολεοδομία, εισαγγελική. Να διαβάσω τις ενεργές. Σταμάτησε τα υπόλοιπα. Άστα τώρα. Συνεχίζω το θέμα μόνο με τους συμβούλους. Δεν υπάρχει πέρα αυτά που έχουμε. Να σταμάτησε η αστυνομία ή το έργο. Δηλαδή, τιμά κανένα το γεγονός, γιατί κάθεσαι, μιλάμε έτσι, μας φωνάζεται, μιλάμε αλλιώς, μας φωνάζεται. Τιμά κανένα το γεγονός ότι αποφάσισε να κατηγορεύσει στο αστυνομικό τμήμα το πρωί με το βράδυ. Τιμά κανένα το γεγονός ότι καλούσε την αστυνομία να συλλάβουν τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας με όλα αυτά. Είχαμε παρανομία στο δημαρχείο, ήμασταν, δεν φύγαμε, δεν πήγαμε διακοπές, δεν βρεθήκαμε, δεν ήψαμε μια μέρα από το δημαρχείο. Αν ήταν λοιπόν κάτι παράλληλο και αν υπήρχε μια απόφαση, ήταν έτοιμοι να κάνουμε μηνύσεις και να μας συλλάβουμε και προέτευα από την αστυνομία να συλληφθούμε, γιατί είναι εκεί ήμασταν. Αλλά δεν είναι αυτή η συζήτησή μας. Ούτε από τη δική μου τη μεριά, ως δημοτικός σύμβουλος, ούτε φαντάζομαι ούτε από την άλλη πλευρά. Δεν είναι η αστυνομία αυτή που θα μας λύσει τα ζητήματα. Λέω λοιπόν ότι θέμα και μπορεί να έχει ο καθένας κάθε δικαίωμα με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο μπορεί. Να ελέγξει το έργο όσον αφορά την νομιμότητά του. Κατά την προσωπική μου άποψη, δεν πάσχει όπου πουθενά. Κατά την προσωπική μου άποψη, μπορεί να αποδειχθεί ότι κάνω λάθος. Υπάρχουν ουσιαστικά. Δεν είναι το μόνο, δεν υπάρχει. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Υπάρχουν ουσιαστικότερα θέματα. Και στην άλλη, η δημοτική αρχή δεν μπαίνει σε μια αντιπαράθεση με το έργο. Είναι κουφή, όχι δεν είναι κουφή. Εγώ στην πρώτη συζήτηση, και μάλιστα είχαμε διαφωνήσει όταν το έφερε το θέμα ο κ. Αφεντουλίδης, σε μια πρώτη συζήτηση, παρότι το έργο έχει περάσει δύο φορές από το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό το αγνοούν όλοι, και δημοτική σύμβουλη και παρατάξεις και τα λοιπά, και το 2008 και το 2012. Χωρίς ποσό. Με ποσό, με το 2.600 τόσο, μετά να σας φέρω τις αποφάσεις, ελάτε στο δίκτυο να τις δείτε, και το 2008 χωρίς ποσό, με ενδεικτικό ποσό στο σχέδιο που υποβάλαμε και το 2012 και δεν είχε γίνει ο διαχωρισμό και το 2012 με το ποσό 2.600 τόσο πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έγινε κάτι τρυφό. Πέρασε από τη Δημαρχιακή Επιτροπή το 2010 για 20 τον όρο διακύβησης. Πέρασε από τη Δημαρχιακή Επιτροπή κατά κύριο πρόεδρο. Πέρασαν 3-4 αποφάσεις από τη Δημαρχιακή Επιτροπή για την δημοσιογραφία στην οποία συμμετέχει και διευρυμένα η αντιπολίτευση.
Βεβαίως δεν συμμετέχουν όλες τις παρατάξεις, αλλά συμμετέχουν 2-3 παρατάξεις κάθε φορά στην αντιπολίτευση, στην οικονομική επιτροπή. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι αυτά είναι τα θέματα είναι ουσίας. Κοιτάξτε, κύριε Σάρτη, είπα και στον κύριο Αφετουλίδη τότε. Για λογαριασμό τη δημοτική αρχή και του δημάτου αντιδήματο αρχικών υπηρεσιών. Ότι στο έργο θα γίνουν βελτιώσει. Ανοίξτε τα πρακτικά εκεί τη συνεδρία να το δείτε. Και του το υπόμνησα και του κύριου Αφετουλίδη σε ένα διάλογο θετικό που είχαμε κατά τη γνώμη μα για το πώ εμφανίστηκε στι Ηνωμένε και στην κυρία Παπουέλ την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε στο έργο. Του είπα το τσιμέντο θα φύγει. Και το τσιμέντο έφυγε. Το σύνολο των 1.200 αυτό που λένε οι ανακοινώσει και τα λοιπά συνέχεια, εμεί πήγαμε στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή και ζητήσαμε να φύγει. Και έφυγε στο σύνολο. Στο σύνολο. Το υπενηθήκαμε ότι θα κάνουμε τροποποίηση τη μελέτη από την πρώτη συζήτηση με τον κ. Αφετουλίδη. Το υπενήθηκα τη μέρα τη έναρξη στον έργο έξω στην πλατεία σε πολλού εκ των παρακολουθωμένων που ήταν εκεί και το προτείναμε στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή. Μόλι το προτείναμε, κάναμε τροποποίηση του σχεδίου και προτείναμε να φύγει όλοι στο σύνολο τη συμμετέχεια τη εμφάνιση. Να γίνει πρακτέ με χώμα και φυσική πέτρα που βάζουν χωρί συμβολική ουσία καμία. Άρα, θέμα 1.200 από εδώ και πέρα. Μπορεί πιθανώς κάτι να μην το ξέρω, γιατί είναι απόλυτα δικαιώματα. Καταπιονίθηκε ο προϋπολογισμός. Ένα 1.200 τετραγωνικών μέτρων κυβικών τσιμέντου δεν υπάρχει. Έχει αφαιρεθεί από τη μελέτη. Αυτό το βλέπει και η άδεια που την πήραμε μετά από την εξήγηση της αρχιτεκτονικής επιτροπής. Τώρα, η παρέμβαση στην πλατεία είναι απολύτως ήπιας μορφής. Ούτε δεν τραγούνται. Όχι ήπια. Ούτε δεν τραγούνται. Ούτε τσιμέντα βλέπουν. Γίνεται μία, κατά την άποψη του μελετητή και του Δήμου, μία παρέμβαση στην πλατεία για να τους δώσει ζωή. Να τους δώσει ενδιαφέρον. Να τους δώσει σε μία πλατεία. Κατά την γνώμη μου, κάποια στιγμή. Και το άσο, και το άσο. Που είναι η ανάπλαση, για τα οποία ακούσα τα 1.200, ένα άλλο άλλο που πήγαιναν 100 άνθρωποι την ημέρα και το απολάβανε όπως το απολάβανε, και το άλλο στο μετά της ανάπλασης, που κάποιος πάλι δικαίως μπορεί να διαφωνεί με τον τρόπο της ανάπλασης, είναι ένα άνθρωπο το οποίο το χρησιμοποιούν 2.000 άτομα την ημέρα και το απολάβανε. Οπότε, σας θυμίζω τα παλιά που λέγανε τσιμεντοποιείτε το άλλο. Εσείς έχετε μία άποψη παρακολουθάει την πλατεία, καλύπτει την πλατεία. Σεβαστώ, σεβαστώ, δεν θα διαφωνήσω. Πρέπει να άποψη την πλατεία που καλύπτει, είναι ωραία πλατεία. Αλλά πώς θα είναι κάτι, να σου ξέρει κάτι σε κόκκινη. Λέμε και τελειώνω με αυτό ότι θέλετε άλλο να σου πω. Όποιος νομίζει ότι το έργο έχει αδιαφανείς πλευρές, εγώ λέω να τις κυνηγήσει, να τις κινητοποιηθεί, να ελέγξει, να κάνει, να πάει στους αρμόδιους φορείς, να διαβεβαιωθεί, να διακριβώσει αν το έργο έχει παρατηρίες. Σας λέω στην αρχιτεκτονική μελέτη, την οποία, στην οποία πλέον στην εφαρμογή της έχουν αφαιρεθεί το σύνολο, λέω και πάλι, του τσιμέντου που προεβλέπεται εκεί για άλλους λόγους και έμεινε, δεν έχει σημασία. Μετά την δημοκράτηση, πώς μπορεί να φύγει το τσιμέντο. Μετά την δημοκράτηση, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Θα βγει και το παγκράκι ή σε εκατομμύρια. Δεν επιτρέπεται έτσι. Αργύρι, μετά τη δημοκράτηση δεν μπορεί να αλλάχθει τίποτα. Φρέπει ένα συμπαθητικό με πέτρα που έχει πάνω και μένει η πέτρα. Όχι αυτή η πέτρα, μια άλλη τύπου πέτρα. Ό,τι αφαιρείται
θέσουν. Το οποίο σε μια έτσι πολύ ελεύθερη δημόσια συζήτηση μπορεί να είναι, που ξέρω εγώ, να είναι πια σάρι. Για ποιο λεπτά. Έχουμε παραμείνει πλατεία έτσι όπως ήταν. Δεν θέλουμε να αλλάξει. Πού το κάνουμε. Εσείς. Εγώ είμαι μηχανικός να κάνω Παρακαλώ, κύριε Φατούλη.
οποιοδήποτε από τους δημοτικούς συμβούλους της συμβουλήτευσης θέλει να με διακόψει, αν έχει την ευγενή καλοσύνη, να κάνει τα σχόλια του αφού μπορεί να μιλήσω. Καταρχήν, μερικές διευκρινήσεις πάνω σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κουτελάκης. Στην πρώτη εμφάνιση που έκανε ο κύριος Κουτελάκης στην πλατεία Χρυσοστόμου ήταν όταν μετά από δικιά μας παρέμβαση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής καλέσαμε περιπολικό να έρθει στην πλατεία και αφού το περιπολικό καθυστερούσε απίστευτα να έρθει, ήρθε πρώτα ο κύριος Κουτελάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Αφετουλίδη, δημοτικό σύμβουλο με τον οποίο είχαν ανταλλάξει τόσο όμορφες κουβέντες και συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, το μετηγόρησε ότι διαμαρτύρεται για το έργο επειδή δεν το ανέλαβε εκείνος. Και να πω πραγματικά, δεν διαφωνείτε, λέω ψέματα και το τεράκι δεν νομίζω να μου πείτε ότι λέω ψέματα. Δεύτερον, όταν πριν πάρει ο δεν ανέφερα κανένα όνομα από αυτό. Εγώ αναφέρω για να σας απαντήσω αν το πάτε το ο κύριο, είπατε τον κύριο Αφεντουλίδη, πρώην δημοτικό σύμβουλο της πόλης Ανάποδα. Όταν ο κύριος Αφεντουλίδης λιδωρούσε τους μελετητές οι οποίοι πήραν το έργο. Αυτά είναι ο κύριος. Δεν τρέπεσε λίγο. Δεν τρέπεσε λίγο. Παρακαλώ. Μπορείτε να συνεχίσω λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω λέγοντας ότι την τελευταία φορά που με προσήγαγαν στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Μύρνης από τις αρχές, δεν υπήρχε η άδεια αρχιτεκτονικής επιτροπής, αλλά όταν ήρθε το περιπολικό και με προσήγαγε στο αστυνομικό τμήμα, οι μπουλντόζες ήταν πολύ μέσα στην περιοχή του Στρατιστικού. Και δεν υπήρχε η άδεια της αρχιτεκτονικής επιτροπής. Όπερ σημαίνει ότι δεν ήταν τίποτα το περιφερειακό μέχρι να. Πράγμα το οποίο παραδέχτηκε και ο διοικητής αστυνομικού τμήματος, ο οποίος όμως είπε ότι τη στιγμή που δεν έχω εντολή να σταματήσω, μου λένε ότι είναι παράνομο που γίνεται το έργο, μου λένε ότι είναι παράνομο το ότι γίνεται το έργο χωρίς άδεια, χωρίς άδεια την αρχιτεκτονική επιτροπή. Αλλά η πολεοδομία δεν μου δίνει τη εντολή, οπότε δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτή ήταν η απάντηση του διοικητή. Να γραφτεί καθώς πρακτικά, παρακαλώ. Τρίτο κομμάτι. Πάντα η εξουσία έχει αναφερθεί στου εργολάβου. Στην Νέα Μύρνη, ο Μπόβολα, που είναι ένα από του αναφερθέντε εργολάβου τη κεντρική εξουσία, έφτιαξε το πάρκι στην πλατεία Καρύβου. Έτσι. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, το πάρκο Χρυσοστόμου φτιάχνεται από τους εργολάβους του Τοξότη, που ξέρουμε όλοι τι σχέση έχουν με την περιοχή μας, οι οποίοι είναι οι εργολάβοι οι οποίοι κόβουν το ρεύμα στους κατοίκους της Νέας Μύρνης, όταν αυτοί δεν έχουν πια την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στη ΔΕΗ με τα χαράτσια. Δείξε μου το φίλο σου. Τρίτον, τέταρτο πάντων. Με το έργο αυτό, το οποίο λαμβάνει τώρα στην πλατεία Καρύλου, στην πραγματικότητα ξεδοντιάζεται η ιστορική μνήμη της νέας Μύρνης. Δημιουργείται, η δημοτική αρχή δηλαδή συνεχίζει το έργο της να καταστρέφει μια κυπούπολη και να την κάνει ένα τσιμεντένιο τέρας, κατά την άποψή μας. Πέμπτον, για να ολοκληρώνω. Αδιαφορούμε παντελώς για τη συζήτηση περί νομιμότητας ή μη του έργου και σε αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η Δημοτική Αρχή και ο κ. Κουτελάκης να μας εμπλέκει ποτέ. Δεν μας απασχολεί αν υπάρχει νομιμότητα στο έργο, γιατί πάρα πολύ απλά η εξουσία όταν θέλει να κάνει κάτι θα βρει κάθε τρόπο να νομιμοποιήσει τις παρανομίες της. Και αυτό σημαίνει σε κάθε σημείο της καθημερινότητάς μας, από τα αγαπητά δικαιώματα μέχρι οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε. Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό. 2.800.000 ευρώ είναι ένα σκανδαλώδες ποσό στις μέρες μας για μια πλατεία που ήδη υπάρχει, ενώ η κοινωνία μας μαστίζεται από τη φτώχεια και την ανθρωπιστική κρίση. Τα έργα φωτισμού μπορούσαν να γίνουν χωρίς να καταστραφεί το ήδη υπάρχουν κομμάτι της πλατείας.
τα έργα φωτισμού, συντήρησης και τα παγκάκια μπορούσαν να γίνουν χωρίς να γίνει αυτή η μεγάλη καταστροφή. Και κύριε Κουτελάκη, πρέπει να παραδεχτείτε ότι σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στην κουβέντα μας για το Άρσος, ο ίδιος είπατε ότι κόπηκαν 100 δέντρα. Το πρόβλημα σε αυτό ήταν ότι ποτέ αυτά τα δέντρα δεν αντικαταστάθηκαν. Γιατί το λέτε μισό, ναι, από αυτά που καταθέσει από ό,τι στα τρία χρόνια. Αυτή τη στιγμή, κύριε Τελάκη, υπάρχουν φωτογραφίες που μπορείτε να δείτε και άμα θέλετε πάμε όλοι μαζί από το Δημοτικό Συμβούλιο στο έργο το οποίο γίνεται, να δείτε το έγκλημα που γίνεται στη φύση. Το έγκλημα που γίνεται στα τεράστια δέντρα τα οποία βρίσκονται σε αυτή την ιστορική πλατεία, στην πιο παλιά πλατεία της Νέας Μήνης. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και το λέω για τελευταία φορά. Ήτανε λάθος και το παραδεχόμαστε ως πολύ ανάποδα ότι στην περίπτωση της πλατείας Καρύλου δεν επιδείξαμε τα αντανακλαστικά τα οποία έπρεπε για να αποτρέψουμε αυτή την τεράστια σαντινιέρα που έγινε στο κέντρο της πλατείας, στο κέντρο της πόλης μας. Ήτανε λάθος μας. Αυτό το λάθος όμως δεν θα το επιτρέψουμε να επαναληφθεί με μια πλατεία σαν την πλατεία του Στόχου. Να κοπούν αυτά τα πανύψηλα δέντρα και να γίνει αυτό το τεράστιο έγκλημα. Αυτό διεκδίκησατε εμάς κάθε φορά και κάθε φορά γίνεται ένα τεράστιο έγκλημα. Και εκεί τελειώνει το εξής. Τα ΕΣΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνονται σε εργολάβους και τα ποσά που δίνονται σε εργολάβους δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του κόσμου. Ο ίδιος αναφέρεται πριν ότι ακόμα και τα ποσά τα οποία δίνονται για την ενεργία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το κράτος είναι υπό πολλαπλάσια των ποσών τα οποία δίνονται για τους εργολάβους. Απέναντι λοιπόν στην καλλικρατική δημοτική αρχή, η οποία ακόμα συνεδριάζει και δεν παραιτήθηκε, όταν φύγανε όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι του Δήμου και θα φύγουν κι άλλοι εργαζόμενοι του Δήμου, όταν η κυβέρνηση θα φορολογήσει περισσότερο και θα τσακίσει κι άλλους εργαζόμενους και θα ξεδοντιάσει ακόμα περισσότερο κάθε προσπάθεια των Δήμων να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των κατοίκων, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία νομιμότητα για να υπερασπιστούμε κανένα ΕΣΠΑ και καμία Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολύ δε περισσότερο οποιοδήποτε από αυτά τα άθλια συμφέροντα τα οποία δίνουν πακτολούς χρημάτων πέρα και έξω από τις δικές μας ανάγκες. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τόσο η παράταξή μας όσο και εγώ ήμασταν κάθετοι και είχαμε τοποθετηθεί όταν είχε έρθει το θέμα του ΟΡΑ 6 περίπου μας σε μια κατεύθυνση ανάπλασης χαμηλού κόστους, σε μια ανάπλαση που να μην προκαλεί σε αυτές τις μαύρες μέρες και ώρες που ζει ο τόπος μας, τους κατοίκους και γενικά την πόλη μας και όλους μας, σε μια ανάπλαση ανθρώπινη με περισσότερο πράσινο, με περισσότερο χώμα, όπως ακριβώς θα πούνται, και με λιγότερο τσιμέντο. Μια ανάπλαση που θα τυχαίνεται ο πολίτης, που θα τυχαίνονται τα παιδιά, θα τυχαίνονται οι περίπτωτες, και όχι μια ανάπλαση η οποία θα αποτελεί μια προεκλογική φιέστα. Σήμερα, 24 Ιουλίου, ίσως λίγοι γνωρίζετε ότι γιορτάζουμε τα 39 χρόνια της Δημοκρατίας. Ποια? Η διαβούλευση είναι ο θεμελιώδης λίθος της Δημοκρατίας. Τι σημαίνει η διαβούλευση? Σημαίνει ότι όλοι μας, όχι μόνο η Δημοτική Συμβουλία, αλλά όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να συζητάνε, να έχουν άποψη για τη ζωή τους, για τον τόπο που ζουν, να τοποθετούνται και να χαράζουν πορεία. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί στα 39 χρόνια από την αφήτηση της δίθεν δημοκρατίας, γιατί για μένα είναι μια δίθεν διαλλαγή δημοκρατία που ζουν και ξεκίνησε που σήμερα έχουμε απαγόρευση συμμετώσεων σε κάποιους σημείους αγώνες. Βιώνουμε την αταξίωση των δημοκρατικών θεσμών και τη μονόδρομη πολιτική του Δήμου. Αποφασίζουμε και διατάζουμε σχεδόν σε όλα. Καμία πρόταση υποχρεώδη διαβούλευση ή ακόμα τη αντιπολίτευση.
Τα 12 χρόνια που βρίσκουμε σε αυτή την αίθουσα, τουλάχιστον εγώ προσωπικά έχω καταθέσει πάνω από 30 προτάσεις. Καμία δεν θα σας ακούσω. Προφανώς πρέπει να είμαι προκαλός. Ναι, κλείνω λοιπόν για να μην κουράσω ότι εγώ προσωπικά αλλά και η παράταξή μας θέλουμε μια ανάπτυξη καθημερινού κόστου. Συντάσσομαι με την άποψη των κατοίκων και πολιτών και καλώ όλους μας να σταματήσουμε να προκαλούμε τους κατοίκους και τους συμπολίτες μας. Δεν μπορώ να βλέπω καθημερινά μέσα στο κτίριο τον κόσμο να κάνει να βρίσκει το καημό, να πολλαπλασιάζεται προς τα πάνω ο δίκτυο της ανεργίας, απολυλώνει κάθε μέρα 2-3-5.000 άνθρωποι. Για εκατομμύρια ψάχνουν. Τα μοκέτα, τα καταστήματα είναι τεράστια. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε να ολοκληρώσω. Παρακαλώ να μην λέει πίσω. Προσπαθώ να πω ακριβώς τα πράγματα. Στην έμπωση Παναγιώτη. Παρακαλώ. Και όσον αφορά τα καθόλυτα αγαπητέ τη τα δικαιώματα είναι πολυπλάσια τα δέντρα που τόπηκαν στο άσος. Εύχομαι να μην κορμούν δέντρα και σε αυτή την παρτία. Και να κάνω και ένα άλλο τοπικό τελευταία και τώρα που είναι εδώ. Στην Ομήρο έχω πει κατά επανάληψη να φυτευτούν δέντρα. Και δέντρα και στην Ομήρο επειδή βιώνω λόγω επαγγελματική δραστηριότητα. Το ένα πεζοδρόμιο είναι ένα δέντρο από την Παλαιολόγου μέχρι την Ζελού, το άλλο πεζοδρόμιο είναι μέσα, το οποίο τα δύο είναι σαν τα μαγαζιά. Παρακαλώ άλλη μια φορά πολύ μπροστά στους πολίτες να γίνει ένα σχεδιασμό και να φυτευτούν δέντρα στην Ομήρο. Κυρίες και κύριοι, καλό είναι και στην αίθουσα αυτή να θυμόμαστε λίγο και το παρελθόν όσον αφορά την παρέμβαση στην πόλη, γιατί κανείς εδώ δεν έχει προκύψει από κάποιο μεγέθος, τουλάχιστον από εμάς που ασχολούμαστε πολλά χρόνια με τα κοινά της πόλης μας, αλλά και από άλλους, οι οποίοι και καινούργοι δημοτικοί συμβουλίες που τον λειτουργήσουν, πλην όμως έχουν κάποιο παρελθόν ως παρατάξεις τουλάχιστον. Μου είναι πολύ εύκολο να λαϊκίσω και να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό που λέγεται συνήθως, ότι στη σημερινή εποχή που όλα είναι δύσκολα, είναι πρόκληση το να ξοδεύονται τόσα χρήματα για έργα. Ναι, αυτό είναι σωστό και θα το δείξει και παρακάτω στην τοποθέτηση. Επειδή όμως εγώ σε καμία περίπτωση δεν θέλω να χαρακτηρίζομαι ούτε ως λαϊκιστής αλλά ούτε ως πολιτικά αναπόλυτος, είναι γεγονός ότι απέφευγα να τοποθετηθώ, δεν ήθελα να τοποθετηθώ. Από την άλλη πλευρά όμως θα θεωρούσα αναγνωρίσια για τον εαυτό μου. Εάν για ένα μείζον, για ένα από τα μείζωνα έργα της πόλης αυτής, όπου έχω εκφράσει άποψη χρόνια ολόκληρα, τώρα παρουσία των κατοίκων δεν έλεγα τρεις κουβέντες. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ιστορικά. Πρώτα για την αναγκαιότητα που έχω. Είναι γεγονός ότι όλες οι παρατάξεις εδώ και αυτοί οι οποίοι σήμερα βρίσκονται απέναντι από την παράταξη του κυρίου Κουτελάκη και του κυρίου Τζουλάκη και που παλιότερα ήταν μαζί, είχαν τοποθετηθεί για όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Είχαν τοποθετηθεί θετικά και για το συγκεκριμένο έργο, είχαν τοποθετηθεί θετικά. Το ίδιο και εγώ. Είχαμε τοποθετηθεί θετικά χρόνια ολόκληρα και το εντάσαμε στα προεκλογικά μας προγράμματα όλες οι παρατάξεις. Ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ανάπταση αυτής της πλατείας, της πλατείας της Οστόμου Σμύρνης, που είναι η μία από τις εισόδους της πόλης μας, η κύρια εισόδους. Υπήρξαν φορές εδώ σε συζητήσεις με προϋπολογισμό αλλά και με αφορμή άλλα πράγματα, όπου είχα εγκαλέσει έντονα την τότε Δημοτική Αρχή, που είναι και η σημερινή, με κάποιες διαφοροποιήσεις. Για ποιο λόγο δεν περπατάει αυτό. Μάλιστα, θυμάμαι μια φορά που μας αποκίνησε τον κύριο Κουτελάκη μέσα και του είχα πει ότι χρόνια ολόκληρα το εντάσσεις κάθε φορά το βράδυ στο τεχνικό πρόγραμμα και χρόνια ολόκληρα δεν γίνεται τίποτα. Δεν πιάνεστε με. Τα λέω αυτά γιατί τότε με τον κύριο Κουτελάκη συνέβαιναν και
πολύ από την σημερινή παράταξη της Στροφής και οι οποίοι υποστήριζαν ακριβώς τις ίδιες απόψεις. Τι άλλαξε σήμερα και βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά με δικό τους θέμα και δεν αφορά εμένα. Δεύτερο θέμα, εξίσου βασικό. Ποια είναι η φιλοσοφία όλα αυτά τα χρόνια από το 2000 και μετά, δεν λέω από το 98 που ανέλαβε την Δημοκρατία, την οποία αντιπολιτεύομαι από την πρώτη μέρα και την αντιπολιτεύομαι με την ίδια συνέπεια. Ποια ήταν η φιλοσοφία που υπέδειξε η δημοτική αυτή αρχή σε όλα τα έργα τα λεγόμενα μεγάλα. Η φιλοσοφία της ήταν πάντα στο πλαίσιο του να μπορέσουμε να το κάνουμε, να φτιάξουμε προϋπολογισμούς μεγάλους, με τη μικρότερη δυνατή διαφάνεια όσον αφορά το έργο, με τη μικρότερη δυνατή ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, πολλές φορές ακόμα και σε μελέτες. Δεν φέρναμε εδώ και τους ειδικούς να μιλήσουν και τότε είχαμε ομερικές μάχες. Και μια και το φέρε η κουβέντα και για το Άσος τότε είχαμε διαφωνήσει πάντες. Κόβεται τα έργα και το είχε πει, είχε διαφοροποιηθεί η κυρία Τσαμασίου τότε που ήταν στην παράταξή σας. Και είχε πει συγκεκριμένα κάτι το οποίο το είχαμε πει πρώτοι εμείς. Ότι με αυτή την οτροπία που έχετε, αυτό τουλάχιστον που μας λέτε για το Άσος, ουσιαστικά οδηγεί ένα δάσος εντός εισαγωγικών σε ένα κυπάριο. Και σήμερα έρχονται όλοι οι δημότες, έρχεστε και εσείς κυρίες και κύριοι, και βλέπετε ότι πράγματι η άποψη αυτή ήταν σωστή. Βεβαίως ο κύριος Κουτεράκης και ο κύριος Τζουλάκης και η δημοτική αρχή επέρονται για το έργο. Και επέρονται για το έργο και δεν έχουν και άδικο εδώ που τα λέμε μεταξύ μας και δεν έχουν άδικο διότι βλέπουν τον κόσμο να πηγαίνει και ο κόσμος ο οποίος ενδεχομένως δεν έχει τις ρίζες του εδώ στη Νέα Σμύρνη, δεν θυμάται τη Νέα Σμύρνη από τότε που κοιμόμαστε εμείς. Βλέπει λοιπόν ένα χώρο καλοπισμένο, ένα χώρο που μπορεί να κάνει κάποιες διαδρομές, ένα χώρο που μπορούν να παίξουν τα παιδιά και του αρκεί αυτό. Εμείς όμως είχαμε άλλη άποψη ότι θα μπορούσε να έχει διακριθεί και να είχε συμβεί διαφορετικά. Και αυτό το λέω για να τονίσω ποια ήταν η φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής όλα αυτά τα χρόνια στα έργα που αναλάμβανε να εκτελέσει. Στις αναγκαιότητες των έργων αυτών, πιστέψτε με, εγώ που είμαι πολύ παλιό στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλες οι παρατάξεις τις περισσότερες φορές, όσον αφορά την αναγκαιότητα των ίσους, πολλές φορές ήταν συμφώνες οι παρατάξεις ότι πρέπει να γίνει μια παρέμβαση εδώ, πρέπει να γίνει μια παρέμβαση εκεί, μια παρέμβαση εκεί από το σημείο. Και τώρα στην Ταρία Χρυσοστόμους Βιέβρης, είναι υποκριτικό το να ισχυρίζονται κάποιοι ότι δεν είχαμε την άποψη εδώ το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, το σύνολο των παρατάξεων ότι δεν έπρεπε να έχει γίνει παρέμβαση. Έπρεπε να γίνει παρέμβαση. Ποια παρέμβαση? Ποια είναι η σημερινή συγκυρία? Πράγματι, πολλά θα τα συζητούσαμε την εποχή που λεφτά υπήρχαν, την εποχή των παχυλών αγιοράφων. Σήμερα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Η συγκυρία, και έχει δίκιο ο κόσμος και διαμαρτύρεται, η σημερινή οικονομική συγκυρία της χώρας και η κοινωνική συγκυρία, λέει ότι είναι προκλητικότατο να ξοδεύονται 2.800.000 για ένα έργο το οποίο θα μπορούσε σε μια πλατεία που θα μπορούσε να γίνει και αργότερα. Τι θα κάναμε εμείς αν ήμασταν στη Δημοτική Αρχή, στη σημερινή συγκυρία? Θα προσπαθούσαμε να καλοποιήσουμε τον χώρο με το μικρότερο δυνατό κόστος, να συντηρήσουμε και να εξοραίσουμε όσο το δυνατόν αυτό το χώρο και δεν θα μπαίναμε στη λογική του μεγάλου έργου τώρα. Ξέρω ότι υπάρχει και ο αντίλογος και πρέπει να υπάρχει ο αντίλογος. Και ο αντίλογος είναι τι προτιμάς, ο αντίλογος από την πλευρά αυτού που καλείται να διοικήσει το Δήμο. Τι προτιμάς, να αρχίσουμε να ξοδεύουμε 100.000 από εδώ, 30.000 από εκεί, 40.000 από εδώ, από το Ταμείο του Δήμου και να μην προσπαθήσουμε να το εντάξουμε μέσα σε ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο ώστε να γίνει κάτι το πιο ουσιαστικό? Και εδώ είναι πάλι ζήτημα πολιτικής επιλογής. Δεχόμαστε τα χρήματα αυτά από το ΕΣΠΑ, δεχόμαστε τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Λένε όλες οι πολιτικές δυνάμεις πλην εξαιρέσεων, ναι, να απορροφήσουμε το ΕΣΠΑ. Γιατί το ΕΣΠΑ, γιατί η απορρόφηση των προμηλίων του ΕΣΠΑ σημαίνει εν γέννη ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά όμως, καταγγέλλεται από πολλές πλευρές και από τις ελληνικές δημόσιας διοίκησης και από διάφορες ανεξάρτητες αρχές ότι όλα αυτά τα χρόνια στην πατρίδα με το ΕΣΠΑ
έγινε ο χαμός του κυρίου, η σπατάλη της σπατάλης, η αδιαφάνεια της αδιαφάνειας. Αυτή είναι η καθοδησιά μας, ως λαός και ως κοινωνία που αδερφόμαστε. Ένα έργο που μπορεί να γίνει και που αν γίνει μπορεί να κοστίσει 100 ευρώ, εμείς το ανεχόμαστε να γίνεται με 300 ευρώ. Αυτή ήταν η διαφορά, αυτός ακριβώς ήταν ένας από τους μείζονες λόγους που οδήγησαν τη χώρα εδώ, που την οδήγησαν. Ας πάμε τώρα στο συγκεκριμένο έργο. Πάρθηκε η απόφαση, εν πάση περιπτώσει, η Δημοτική Αρχή μπήκε στη λογική αυτή να προσπαθήσει να εντάξει ένα πρόγραμμα του έργου. Του ενέδασε. Από εκεί και τώρα μιλάμε τώρα για την αισθητική του έργου. Δεν ήρθατε κύριε της Δημοτικής Αρχής να δείξετε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ευρύτερα και σου κάτι σε μια μακέτα τι είναι αυτό που θα φτιάξουμε. Με αποτέλεσμα έγινε κάποια στιγμή τώρα τελευταία πριν μερικούς μήνες μια ουσιαστικά πολιτική παρέμβαση από τον κύριο Αφεντουρίδη που σημαίνανε και μηχανικός αρχιτέκτονος και μηχανικός. Και είχα πει και είχε γίνει και μια κυβερνητική μεταξύ του κύριου Αφεντουρίδη και του κυρίου Μπελάκη. Και είχα πει ότι το σταματήσαμε ξαφνικά, ότι αυτή είναι η ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Γιατί προσπάθησε να δείξει, να αναδείξει ο κύριος Αφεντουρίδης και το ανέδειξε, ότι αυτό που πάτε να κάνετε παιδιά δεν είναι το αισθητικά καλύτερο, ίσα ίσα είναι το αισθητικό αποτέλεσμα, είναι χειρότερο αυτό που, που υπάρχει τώρα. Έτσι ήταν η άποψή του. Την πιστεύω, θα έλεγα ότι όχι ακριβώς. Αλλά είναι γεγονός και το ομολογώ και οφείλω να το ομολογήσω ότι μεταρακούνησε η άποψη αυτή. Μεταρακούνησε διότι σκέφτηκα ότι στα αρχή δεν πήγες να δεις τι ακριβώς έχει στο μυαλό της Δημοτική Αρχή, πώς θέλει να αποκάλει. Δεν πήγα να το πω. Έχω μια ευθύνη σε αυτό. Δεν ήρθατε όμως και εσείς κύριοι της Δημοτικής Αρχής να το δείξετε αυτό μέσα από μακέτες. Δεν ήρθατε κύριοι της Δημοτικής Αρχής που είστε υπέρ της διαβούλευσης, υπέρ των αριστερών, αριστερών δεν είναι αριστερές, είναι οι δημοκρατικές διαδικασίες, η παράδοση αυτού του τόπου, να συγκεντρώσετε τους κατοίκους και να πείτε ρε παιδιά, εμείς σκεφτόμαστε να το κάνουμε έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Και έχουμε και έτοιμο να το δώσεις. Όλα αυτά σας βαραίνουν όσον αφορά τον τρόπο που σκέφτεστε στην άσκηση της εξουσίας αλλά και τον τρόπο της δράσης σας. Και δεν το έχετε κάνει πολλή φορά, το έχετε κάνει σε πολλά άλλα και σε πολλά άλλα. Ήρθε λοιπόν σήμερα εδώ αναδείχθηκε στη συζήτηση ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα νομιμότητας. Ο κύριος Αντιδήμαρχος από την πλευρά του αρνήθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα νομιμότητας. Όμως υπάρχουν ερωτηματικά και τέτοια όσον αφορά και την νομιμότητα. Αλλά εκτός αυτού, το σημαντικότερο σήμερα ήταν ότι αναγκάστηκε ο κύριος Κυβελάκης να πει ότι θα καταργήσουμε τον πετό που προεβλέπεται, άρα είχε δίκαιο ο Αφεντουρίδης. Θα το καταργήσουμε, θα είναι πολύ λιγότερο τον πετό. Είπε κάποιος συνάδελφος εδώ ότι αυτό σημαίνει και παραπάνω από αυτός και έχει δίκαιο. Δηλαδή, ρε παιδιά, πάμε να κάνουμε ένα έργο το οποίο το μελετήσαμε στο πόδι. Λιγότερο είπαμε εσείς. Περισσότερο είπε ο συνάδελφος. Εσείς μπορεί να λέτε λιγότερο, αλλά αυτό δεν έχετε. Δηλαδή πάμε με άλλα λόγια να κάνουμε ένα έργο το οποίο ερχόμαστε τώρα την τελευταία στιγμή όταν έχουν μπει μπουλντόζες να αναθεωρήσουμε βασικά στοιχεία της κατασκευής του. Δηλαδή τι μελέτη κάναμε, πώς την αναθέσαμε, πού την αναθέσαμε, γιατί την αναθέσαμε τη μελέτη εκεί και γιατί ερχόμαστε τώρα εκ των υστέρων, όταν έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος, να κάνουμε βελτιώσεις του ποδαριού. Ποιοι είμαστε εμείς. Θα μπορούσα να μιλάω όλες ολόκληρες για όλα αυτά. Το ξέρουμε, είναι στα μάτια. Όμως, εκείνο που έχει σημασία στην προηγούμενη περίπτωση, παρακαλώ, μια και δεν το κάνατε και τώρα αναγκάζεστε από την οργή του κόσμου, έστω αυτό το λίγο κατοικό που βρίσκονται σήμερα εδώ, να πείτε στη διαδικασία της διαβούλευσης όταν έπρεπε, χαμηλώστε τους τόνους, συζητήστε με τους ανθρώπους, βρείτε κάποια λύση, έτσι ώστε σίγουρα δεν μπορεί να σταματήσει, όσο και να σας αρέσει κυρίες και κύριοι, όσο και να θέλετε να σταματήσει το έργο αυτό, αφήστε μου σε και αυτή, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να πούμε σταματάει το έργο. Και να τελειώσουμε και με ένα μύθο και αυτά
αυτά που λέγαμε χρόνια. Αυτά είναι λεφτά που έχει παρελθεί. Λεφτά από το πράγμα. Δεν βάζει τα λεφτά μα. Όχι, γιατί είναι και δικά μα. Και το κάτω-κάτω. Και δικά μα να μην ήταν. Στη σημερινή εποχή αποτελεί ήδη με την αρχαιολογική ενδιαφέρον το να σπαταλούνται χρήματα δεξιά και αριστερά για έργα τα οποία μπορεί να γίνουν με 10.000, να γίνονται με 12, με 15, για να μην πω με 55. Κύριε Πρόεδρε. Από πού να ξεκινήσει και από πού να σταματήσει και λοιπόν, άμα δεν αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσουμε με κάποιες παρακολουθίες. Παρακαλώ πολύ. Στην πορεία θα σου πάσω. Η πρώτη παραδοχή είναι ότι είναι κακό κάποιος να παράγει έργο το οποίο θα έχουμε δικαιωθεί να προσεγγίσουμε με άλλη κατηγορία. Ένα κατηγορία. Δύο. Είναι πολύ θετικό να είναι σε μια ετοιμότητα ο κόσμος, ο λαός και ας πόλεις στην οποία γίνεται μια διοίκηση εξουσίας που γίνεται μια, αν θέλετε, προσπάθεια έργου σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, αν έχει ευκαιρία συνάδελφε, πάντα συμβαίνει να μιλάτε. Και ας πούμε, αν έχει καλώς ή μια αφήσα να μιλήσω και εγώ. Λοιπόν, ναι, και μιλάει με το που να πω πάνω στο λίγο. Λοιπόν, δεν μας ενοχλεί ο θόρυβος, αλλά μας ενοχλεί η λοιπόν. Το τρίτο λοιπόν, άρα λοιπόν χαιρετίζουμε εδώ σαν λαϊκή συσπήρωση, σαν κομμουνιστική σίγουρη την κατάσταση των κατοίκων της πόλης, την οποία θα αξιολογήσουμε προσεγγίζοντας με ένα δυνατό αλκοολογισμό τη σκέψη μας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Είμαστε σε μια εποχή που μέχρι προχθές μιλάγαμε και θα ήθελα στο κλείσιμο να μου πει ο κ. Δήμαρχος ότι 11 παιδιά της πόλης μας δεν είχαν τη δυνατότητα να γραφτούν στα σχολεία της πόλης. Θα ήθελα να δω τι ήταν το αποτέλεσμα και τι συνέβη. Ζούμε σε μια εποχή που απολύονται και θα απολυθούν πολλοί εργαζόμενοι και από το Δήμο της πόλης. Είμαστε σε μια εποχή που η ανεργία μαστίζει, η δυστυχία μαστίζει, η φοροεπιδρομή μαστίζει. Τελευταίο νομοθέτημα προχθές την Τρίτη. Είμαστε σε μια εποχή που πραγματικά ολονώνει η ψυχολογία, αν το θέλετε, και η προσέγγιση δεν είναι σε καλά επίπεδα. Γιατί όλοι περνάμε αυτό που λες εισαγωγικά, έτσι να κρατεί τραμπάκουν μέσα από την έννοια μιας επιδρομής αντιλαϊκής πολιτικής. Το ένα είναι αυτό. Η τρίτη, η τέταρτη διαπίστωση που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι ζούμε σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πολιτικό σύστημα, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί συμπολίτες. Αυτό είναι ο καπιταλισμός. Και είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ρυθμίζει πώς θα μοιράζονται τα κονδύλια. Υπάρχει και εθνική εξουσία που μιλάει πώς θα μοιράζονται τα κονδύλια και λέει λίγα ψίχουλα για τις ανέργειες, λίγα ψίχουλα για την κοινωνική πολιτική, πολλά για έργα σε αυτές τις κατευθύνσεις κτλ. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι μας να δούμε ότι αυτή η πηγή του κακού εμείς πρέπει να τα αποδεχτούμε ή συνάμα πρέπει να απευθύνουμε τον αγώνα και την πάλη μας στην αποδέσμευση από αυτού του καπιταλιστικού οργανισμού που συνεπάγονται καταρχήν και αυτόν τον καταπληκτικό των κονδυλίων, γιατί είναι βέβαιο ότι ο Κουτελάκης του τουλάχιστον 6 άνθρωποι, άμα ήταν τα κονδύλια μεγαλύτερα για την κοινωνική πολιτική, θα προωθούσαν μεγαλύτερα κονδύλια. Αυτά τα κονδύλια λοιπόν κάποιο τα καθορίζει και κάποιο τα μοιράζει ανάλογα με τι πολιτικέ του ανάγκε και όχι ανάλογα με τι ανάγκε των εργαζομένων των κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε λοιπόν σαν δεδομένο. Για να λοιπόν γιατί η λαϊκή συσπήρωση λέει συνέχεια εδώ και συνδυάζει όλες τις προτάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κακά που παράγει. Ή βλέπετε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΣΠΑ λέει μπορείς να πάρεις 2.200 εφόσον έχεις μια μελέτη, όμως για την ανεργία που μας δίνει στην πόλη θα πάρεις 400.000 και για τις κοινωνικές δομές της κυρίας Γιακοβάκη 100.000. Και μετά λέμε γιατί συμβαίνουν αυτά και τους έχουν κατεύθυνση όλοι εμείς αγωνιζόμαστε. Η πέμπτη διαπίστωση την οποία πρέπει να κάνουμε είναι ότι βλέπετε εδώ αυτό που λέει και η Λαϊκή Συσπήρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για τη Λαϊκή Συμμαχία και για τον εργατικό λαϊκό έλεγχο των πραγμάτων. Πόσο αναδεικνύεται αυτή η ανάγκη μέσα στα πράγματα, δηλαδή αυτοί οι οποίοι υφίστανται αυτά τα κακά και τα δεινά,
να έχουν και τη δυνατότητα του ανακριτού ελέγχου, ανακριτή, δηλαδή αν θέλετε τοποθέτηση του ελέγχου και του λαϊκού ελέγχου. Αυτό αν το είχαμε, που μπορούσε σε έναν βαθμό και σε αυτή τη φάση, μέσα από τη διαβούλευση, μέσα από τη διαπραγματευτική συμμετοχή ή και τη συμμετοχή των πολιτών να υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, θα διασφάλιζε αυτό που όλοι κοπτόμαστε, διαφάνεια, κόστος εργασιών, ανάπτυξη που πηγαίνουν όλα αυτά τα ζητήματα. Να ρωτήσουμε λοιπόν, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Άραγε λοιπόν, εκείνο το οποίο πρέπει να αγωνιζόμαστε είναι ότι αυτά τα κονδύλια που καταμερίζονται από αυτές τις πολιτικές που εμείς είπαμε ποια είναι η τοποθέτησή μας και η θέση μας, πρέπει να γίνεται αγώνας για άλλη κατανομή. Το ένα το κύριο είναι αυτό και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο της πόλης μας. Γιατί από αυτό παράγονται και γίνονται όλες οι αξιοποιήσεις των κονδυλίων. Το έκτο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας, βάζω εγώ είμαι και δικηγόρος. Εάν δηλαδή η όλη προδικασία, δηλαδή αυτά οι μελέτες, δεν ξέρω συμφωνικά όλα τεχνικά και τους όρους, η προδικασία όμως πρέπει να γίνει η ανάθεση, αυτά που είπαν κάποιοι συνάδελφοι εδώ, συμπολίτες μηχανικοί. Αν όλα αυτά είχαν την τυπική νομιμότητα, το έργο ήταν καθόλου εντάξει. Δηλαδή αν είχαν το ελληνικό συνέδριο και πει εξ αρχής την απάντησή του για την νομιμότητα, εάν δηλαδή αυτή η, αυτό που είπε ο κ. Κουτελάκης, δεν θα είναι η Εθνική Επιτροπή, δηλαδή δεν θα διαμαρτυρόμαστε, δεν θα είχαμε αντίθεση με το έργο. Αυτό ήταν δηλαδή η τυπικότητα, είναι αυτή που πρέπει να καθορίζει τους αγώνες μας και να καθορίζει και το αποτέλεσμα των αγώνων μας. Εμείς αλλά η συστήρωση την νομιμότητα την έχουμε γραμμένη. Με την έννοια δηλαδή ότι η νομιμότητα του αστικού κράτους και μπορεί να έχει ελλείψεις, κύριε και κυρία που είναι εδώ μέσα, και μπορεί να διορθώνεται όπως τα θέλει αυτή για να παράγει το νόμιμο του αποτελέσματος. Άρα λοιπόν, και είπα αυτό στο προηγούμενο συμβούλιο, αυτό που εμάς μας απασχολεί είναι η ουσία του έργου που παραγεί. Το ένα είναι αυτό. Και εδώ είχαμε θέσει σαν λαϊκή συμπλήρωση τρία ερωτήματα. Και θα παρακαλούσα τον κύριο Τζουλάκη που έχω εμπιστοσύνη στις απαντήσεις, γιατί πρέπει να έχουμε και για στοιχειώδη στοιχειώδη σε επίπεδο εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Αυτό το κονδύλιο επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Ήταν το ερώτημά μας το πρώτο. Είναι κονδύλιο το οποίο παράγεται από το ΕΣΠΑ αποκλειστικά για μια συγκεκριμένη αποστολή. Και δεν χρειάζεται να τελειώσω, αφήστε να τελειώσω. Μολονότι εμείς είμαστε ενάντια στο ΕΣΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα λέμε αυτό και θα θέλαμε το κονδύλιο αυτό να πάει στις κοινωνικές δομές και στις κοινωνικές. Θα θέλαμε να πάει στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. Θα θέλαμε να πάει σε άλλα πράγματα που έχει ανάγκη ο Δήμος ακόμα για βελτίωση. Το δεύτερο στοιχείο, το πρώτο στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι αυτό που θέσαμε. Η μελέτη που έχει γίνει, την οποία δεν γνωρίζουμε παρκώς. Έτσι και πιστεύουμε και την κυρία Φετουλίδη και των υπολείπων συναδέλφων τις ανησυχίες ως προς τη μελέτη του έργου. Είχαμε βάλει τις επιφυλάξεις μας αυτές. Επιβαρύνει το περιβάλλον ή βελτιώνει την ανάπτυξη του της πόλης μας και το περιβάλλον της περιοχής. Ήταν ερωτήσεις που θέλουμε ξανά να απαντήσουμε. Γιατί κατά λίγο εκεί το πείτο είχαμε ταχθεί ενάντια όπως είμαστε πάλι για θέση μας της απευθείας ανάθεσης. Αυτά είναι παρατηρήσεις και επιφυλάξεις που είχαν πει στο 312, αν θέλετε, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από την παράταξή μας. Με αυτή την έννοια λοιπόν εμείς, οι οποίοι είμαστε αντίθετοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίθετοι με τον καταδρισμό των κονδυλίων και όλων αυτών, είπαμε με αυτές τις επιφυλάξεις ότι από τη στιγμή που θα υπάρχει διαφάνεια και αυτό είναι όπως είπαμε και το λέμε και ξανά και των ελεκτικών μηχανισμών αλλά και των Δημοτικών Συμβουλίων αλλά και των πολιτών. Γιατί η έννοια διαφάνεια είναι έλεγχος πάνω από όλα με τη συμπολίτευση και τη συνάδελφη. Πρέπει να γίνεται έλεγχος, να κοστολογείται κτλ. Και εν πάση περιπτώσει και σε αυτό πρέπει να στηριζόμαστε σε μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνη μεταξύ μας με όλες τις πολιτικές παρεμβάσεις που μπορεί να πηγαίνουν, τις πολιτικές κριτικές και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες πρέπει να υπάρχουν για να γίνεται συγκερασμός απόψεων και να γίνεται προσθετική διαδικασία και να καταλήγουμε σε ομαλό αποτέλεσμα. Είναι κάτι το οποίο τελείω και υπό τον δικό μας έλεγχο. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει και τι θέλω να διασφαλίσουμε, γιατί είμαι βέβαιος πως οι πολίτες θέλουν το εξής. Είναι βέβαιο πως όλοι θα θέλαμε αυτά τα λεφτά, τα οποία είναι από συγκεκριμένα κτλ. Να πάνε σε άλλες αποστολές, σαν έργους, να μην σε εργασίες, να μην απολυθεί κανένας, στα νηπιαγωγεία που φαίνεται 100, εξασφαλίζουν θέσεις, εκπαίδευση στα παιδιά, στα νήπια, στους μαθητές να μην πηγαίνουν σε άλλους δήμους, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στο περιβάλλον. Όλοι το θέλαμε αυτό.
Και αλλιώ μπορούμε να μην στεκόμαστε και σε αυτά που θέλουμε. Όλο είναι ο κόσμο είναι. Και δεν είναι μονάχα, αν το θέλετε, μονοπόλιο άποψη τη λαϊκή ισχύω και δική μα. Είναι βέβαιο πω όχι το θέλουμε. Και όχι ότι διώκουμε, μόνο που έχουμε άλλη πολιτική προσέγγιση. Και αν υπηρετούμε την πολιτική αυτή που οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα, όπω κάνει η πλειοψηφία τη δημοτική αρχή, θα έχουμε αρκετικέ παρατάξει από τη μειοψηφία που οδηγούμαστε σε άλλα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν εκείνο που πρέπει να αναρωτηθούμε είναι αυτό το έργο χρειάζεται να μας απαντήσουν. Θα επιβαρύνει, θα βελτιώσει τη ζωή της πόλης μας. Δεύτερο, θα γίνει με όλη την αφάνεια. Τρίτο, θα γίνει όσο γίνεται με λιγότερο κοστολόγιο. Γιατί και πάλι, αν πούμε ότι θα δαπανούσαμε το 1-200, από ό,τι έχω αντιληφθεί εγώ τουλάχιστον με το μικρό μου μυαλό, το 1-200 θα πίνει σε άλλο Δήμο. Δεν θα έρθω από την κύριο Σπελάκη μου απαντήσει, δεν θα μπορούσαμε το 1-200 να το διαθέσουμε σε άλλα, αν το θέλετε, σε άλλες δομές κοινωνικές ή πολιτικές κτλ. Αυτά τα θέματα. Να απαντηθεί αυτό. Θέλω να απαντηθεί αυτό. Να απαντηθεί γιατί έχει σχέση με την θέση μας στην τελική κτλ. Εγώ νομίζω πως είναι. Δεν πειράζει, μου γίνει πολύ ότι λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν σήμερα αυτή η συζήτηση να αποτελέσει, γιατί είδα και τον κύριο Κουτελάκη ότι έκανε πολλές παραδοχές στην κατεύθυνση σήμερα και όσο και αλλαγές. Το θέλουμε όλοι. Θα ήθελα αυτή η προσπάθεια σήμερα με αυτές τα ερωτήματα και τις καθελάσεις που λέμε σε λαϊκή συσκήνωση, γιατί πάντα ο γνώμονας πρέπει να είναι ο μέσος κοινωνικός νους, αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφους και συμπολίτες. Και αν δηλαδή το μέσο κοινωνικό συμφέρον εξυπηρετείται ή δεν εξυπηρετείται, αυτό πρέπει να κοιτάζουμε σε μια αναπτυξιακή, αν θέλετε, ακόμα και σε αστικά επίπεδα, καπιταλιστικά επίπεδα ανάπτυξη μια πόλη. Και σε αυτό δεν μπορούμε πέσει από οποιοδήποτε. Πρέπει να έχουμε τι αντιδράσει μα, αλλά αυτό σήμερα να αποτελέσει αρχή μια καλύτερη διαβούλευση στην κατεύθυνση του κατά πόσο ή όχι πραγματικά με όλου του προβλεπτού και τι ερωτήσει βάλαμε για το έργο. Ακούστε συνάδελφοι και συναδέλφοι για τον κόσμο. Από όταν αναλαμβάνει μια δημοτική αρχή και εμείς, σαν μειοψηφούσες παρατάξεις, αρχίζει και ο αγώνας για τις επόμενες εκλογές. Εγώ δεν συνδυάζω την παραγωγή έργου με τις επόμενες εκλογές. Ούτε θεωρώ ότι η παραγωγή έργου πρέπει να οξύνεται ή να ανεβαίνει σε προεκλογές. Πού καμπάστε, αν είναι το ισπράτη ο κόσμος, ας γίνεται και αυτό, αν γίνεται κοφελία του λαού μας και των εργαζομένων, κύρια της πόλης μας και των ανέργων και των παιδιών των σχολείων. Δεν θα πει κανείς εγώ, διότι εξάλλου όλοι μας θέλητά. Εγώ βλέπω τον προεκλογικό μας αγώνα, τον έχουμε αρχίσει με εφημερίδες, πολυσέλιδες, για νέα δημοτική αρχή. Και αυτό γιατί να μην πούμε ότι και οι κάτοικοι πολύ καλά κάνουν, γιατί εκφράζονται παραταξιακά και αυτή την παρέμβαση την κάνουν όπως τον επόμενο εκλογό. Αυτή είναι η πολιτική διαβούλευση και η πολιτική αντιπαράθεση στην κατεύθυνση που πρέπει όλοι να έχουμε να υποδομούμε, όχι σπήρα να αντιπολιτευόμαστε ή σπήρα να απαντάμε. Με όλα αυτά τα δεδομένα, αγαπητοί συμπολίτε, εμείς θα είμαστε όπως πάντα από την αρχή, είμαστε σε όλα τα προβλήματα της πόλης. Στα μικρά και τα μεγάλα, των ανέργων, των θέσεων εργασίας, των απολυμμένων, των παιδιών, των συλλόγων, όλων του συλλογικοτήτων της πόλης μας. Και κοντά σε αυτό, με την έννοια πια, όχι με την έννοια ότι εξ αρχή θα μελετηθεί, θα δοθούν αυτές οι απαντήσεις και εμένονται και συμβουλευτούμε, και ότι όχι με την έννοια της απορρόφησης που ασπαζόμαστε όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να το πούμε και αυτά. Τα λεφτά του ΕΣΠΑ, συνάδελφοι, δεν τα κάνει εδώ. Η φορολογία που πληρώνεται όλοι και πληρώνουμε όλοι, γιατί δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε δημοκούλα των δημοσιογραφικών. Είναι λεφτά των εργαζομένων και του λαού. Δεν μας τα κάνει κανεί. Είναι λεφτά τα οποία πηγαίνουν στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, αρκεί αυτή η ανάπτυξη τουλάχιστον να είναι ανάπτυξη μέτρα. Πιστεύω πως μπορούμε να διαβολευτούμε, μπορούμε πραγματικά να προσπαθήσουμε και να οικοδομήσουμε κάθε τι που μπορεί να οικοδομηθεί με την έννοια του συλλογικού κοινού μέσου συμφέροντο. Αυτά. Η κυρία Ζέτα θέλει να κάνει μια ερώτηση και πρέπει να μου την κυρία σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πεταγούσε υπογραφέ που μάζεσαν οι κάτοικοι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονό για το Δημοτικό Συμβούλιο. Με το δεδομένο ότι είναι στην ουσία το Δημοτικό Συμβούλιο είναι του κατοίκου τη Νέα Μέση. Γιατί δεν υπάρχει περισσότερο στου κατοίκου. Και σε ό,τι μπορεί να μου απαντήσει κάποια ερωτήματα, γιατί είναι πραγματικά ερωτήματα. Διότι δεν είμαστε και υποβλωμένοι με τη δυνατότητα να τα γνωρίζουμε όλα. Γίνεται μια συζήτηση γύρω από το έργο τη αναπλάσης της πλατείας και στους στόχους μύθους.
Κατάλαβα και τις αποδοχές των συναδέλφων και του κυρίου Αντιδημάρχου και των δημοτών ότι αυτή η προβληματική αυτού του έργου είναι μια διπλή διάσταση. Πρώτα απ' όλα την περιβαλλοντική της διάσταση, όπου αν δεν κατάλαβα λάθος, τελικά το δρόμο πρέπει να λύθηκε με κάποια αντικατάσταση που θα γίνει. Η δεύτερη είναι η νομική της διάσταση, το κατά πόσο νόμιμο ή μη νόμιμο. Είναι αυτό το έργο. Δηλαδή να ακολουθεί τα νόμιμα νόμιμα και διαδικασίες. Γιατί δίνω τα κάποια πράγματα. Θα ήθελα πάρα πολύ ξεκάθαρα, επειδή συζήτηση είναι πολύ δημόσια, να μας αναλύσουν λίγο εδώ οι κάτοικοι ποια είναι η τρύπα στην όλη νομική διαδικασία. Ποια είναι η τρύπα, ποιο είναι το λάθος, τι δεν πήγε καλά, τι δεν δημοκρατήθηκε σωστά, τι δεν έγινε. Για να μπορέσουμε και εμείς στην Δημοτική Σύμβουλο να ενημερωθούμε, αν υπάρχει τέλος πάντων κάτι. Και η τρίτη είναι η οικονομική της διάσταση, που μιλάμε για το υπέροχο του έργου. Εγώ ήθελα να αναφερθώ σε ένα μαύρο κομμάτι, πού εντοπίζεται το υπέροχο, σε ποιο σημείο. Ευχαριστώ πολύ. Απλά να ρωτήσω. Μετά το λόγο θα πάρει ο κύριος Καλλιδάς από την πλευρά των δημοτών. Ένας από τους κατοίκους, από τους εκλογητές να απαντήσει. Ποιος θα είναι. Να ακούσουμε την επόμενη. Εγώ δεν θα ξέρω την διαδικασία, παιδιά, δεν πάει έτσι. Θα ρωτήσω εγώ να μιλάω. Δύο. Θα απαντήσει. Θα δευτερολογήσει ο κύριος Παναγόπουλος. Θα απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος. Και αν θελήσουμε μετά, θα ανοίξει δεύτερο κύκλος μιας δίλεπτης. Δεύτερη τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων του Δημοτικού Συμβουλίου και πιθανά των κατοίκων, αν κάποιος δεν μιλήσει. Πιθανά πρώτα των κατοίκων. Εμείς έχουμε το πρόβλημα. Βέβαια. Εμείς σας ψηφίζουμε και σας ψηφίζουμε. Γιατί να μιλήσει, να σου μιλήσει καλώς έρθει. Η κυρία Δημοτική Σύμβουλος δεν ήξερε. Να τη μάθουμε λοιπόν. Να μιλήσουμε και οι άλλοι εδώ πέρα να τις μάθουμε. Και να μάθουμε και στους υπόλοιπους. Γιατί. Γιατί στερείτε τη φωνή του λαού. Έτσι είναι. Βάσει του νόμου 4014, έχουμε λόγο και θέση, συγκεκριμένη περίπτωση, να αναφερθούμε στο όλο πρόβλημα οι κάτοικοι της περιοχής. Και πρέπει να μας δοθεί ο λόγος. Αυτή ακριβώς το δικό μας έχω το έργο. Δηλαδή, θίγεστε. Όταν ζήτησα στην αρχή, ορίστε έναν εκπρόσωπο που θα σε εκπροσωπήσει, ορίστε έναν εκπρόσωπο. Ένα αντίθετο. Συγγνώμη, καλύπτεται από τον κύριο Παναγόπουλο ή όχι, κύριε. Όχι, χρειαζόμαστε τον κύριο Παναγόπουλο. Εάν δεν καλύπτεστε, πείτε μου να δείτε κι άλλο. Συμπληρωματικά θα πούνε τελείω. Θα πούνε κι άλλοι. Όχι, να μιλήσουμε άλλο. Δεν ξέρω θα μιλήσουμε. Ένα ακόμα. Ο κύριος Μηδούλος και ο κύριος Παναγόπουλος. Εκπροσωπείτε άλλους, δεν εκπροσωπεί το καθένα στο Υπάρχουν στοιχεία στη συζήτηση που υπάρχουν μεταξύ μας κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί στο αντικείμενο. Ζητήματα που έχουν σχέση με την νομική διαδικασία, με την με τον νομότυπο, με τα ζητήματα τα περιβαλλοντικά, με τα ζητήματα της συμμετοχής των πολιτών. Θα παρακαλούσα λοιπόν με περισσότερη περίσκεψη και με ηρεμία να δούμε τη δυνατότητα τοποθέτησης περισσότερων κατοίκων για αυτά τα θέματα και το Δημοτικό Συμβούλιο θα δει κερδισμένο. Δεν θα βγήκαμε όμως. Πιστεύω ότι όταν έρχονται οι κάτοικοι εδώ και έχουν μαζέψει και 500 υπογράφες, έχουμε και όλο τον χρόνο μπροστά και τη διάθεση να ετοιμάσει ο καθένα που θα εκπροσωπήσει του κατοίκου και μια τέτοιου είδου. Συγγνώμη κύριε Στέφανε. Συγγνώμη κύριε Στέφανε. Πρέπει να απαντήσω. Έτσι ώστε με έναν περιορισμένο αριθμό ανθρώπων να απαντηθεί για τη διαδικασία. Δεν μπορεί να μιλήσουμε για αυτόν τον λόγο. Δεν μπορεί να μιλήσουμε για αυτόν τον λόγο. Θα μιλήσουμε όλοι. Στις 50 γίνονται πολύ. Νομίζω ότι υπάρχει καλά το αντίθετο. Να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Κύριε, θα το καταλάβετε. Εμείς σας διάκουσα. Κύριε Πρόεδρε. Τελείωσε. Είσαι εκεί γιατί ακούσατε. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Θα μας ακούσετε. Κύριε Πρόεδρε. Και να διαφορετούμε τη διαδικασία. Ας μιλήσουν τρεις πολίτες, 5 λεπτά ο καθένας και έχουν να μην έχει δυνατότητα, αλλά ο καθένας θα παρουσιάσει μια πτυχή διαφορετική.
που έχει γνωρίζει από την εποχή ως εκείς ο αγαπητός μας συμπολίτης, ούτως ώστε και εμείς να διαμορφώσουμε μια πλήρη εικόνα, αν θέλετε, τεχνικά Συνεχίζει
Άλφα, πήρατε το πρόγραμμα. Με τόσες ερήσεις που έχει Νέα Σμύρνη, σπασμένα πεζοδρόμια, μια πλατεία τελείως ξερή, ούτε ύπνος γκαζόν, και μ' αρέσει ασχολήσεις με τα πράσινα άλλο. Ένα άλσος που αποψηλώθηκε τελείως και για να καλύψετε τα κενά γεμίσατε τον κόσμο γκαζόν και πράγματι μια ωραία εικόνα. Αυτή τη στιγμή πέρασε η πρώτη ιστορία, η πρώτη εντύπωση, τα αφήσατε ξερά και τελείως και όταν σας ερώτησα προχθές γιατί είναι όλα ξερά με το άλσος, νομίζω ότι επεξήρισε σε ηλυθή και μου είπα ότι υπάρχει μια αρρώστια και καταστρέφει τον γκαζόν. Η αρρώστια μόλις μπαίνετε μέσα, είναι και από πίκε κάτω. Λοιπόν, κάνετε, ασχολείστε με το φαίνεται. Με το ξυμέθες ασχολείται κανείς. Τώρα εδώ κάναμε αυτή την πλατεία. Αυτή η πλατεία με 100-200 χιλιάδες μπορούσε να είμαστε. Αυτά τα λεφτά, αυτή η πρόθεση δεν μπορούσε να γίνει κάπου αλλού, να πάρουμε αυτά τα λεφτά. Όταν είχατε πείτε, κύριε Κωνσταντίνο Παλαιολόγου, δίπλα στα δέντρα, τα ανήπαντα που τα καταστρέφω και δεν ασχοληθήκατε ποτέ να καταστήσετε, υπάρχει ένα πορτάρι τόσο που δεν είναι στα χωριά, στα χωριά τα κατοίκητα. Αυτή η εικόνα δεν σα ενοχλεί. Τα 2.800 πόσα τα ξοδέψετε, είναι στο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω το πνεύμα σας. Τι προσπαθείτε, φέρεστε για την πλατεία την Γαλλία. Αυτή ποια είναι η θρησκευτικότητα αυτής της πλατείας. Οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να ασχοληθούν, να ανακατευτούν γιατί υπάρχουν σκαλιά. Τα παιδάκια δεν μπορούν, οι γονείς πρωτατρέχουν, υπάρχουν σκαλιά. Άλλο που το να έχει μια εικόνα, σαν να υπάρχει μια χαρκοστάλη, πού χρησιμεύεται, ποιον εξυπηρετεί, μπορείτε να πείτε αυτό πάτε να κάνετε. Αρκεί να φύγουν τα 2.800. Ναι. Όλα τα άλλα, κύριε Τζουλάκη, εσείς τα βλέπετε μια χαρά στη Νέα Σμύρνη. Για απάντηστε. Πόσο σα φτάνει η Ελλάδα, δεν έχω μάθει του άνθρωπου ακόμα. Δεν έχω καμία βάση. Πόσες αυτοκτονίες θέλετε ακόμα! Εγώ μάζει το παραδείγμα. Εσείς ο σχετικός είναι πώς θα ξοδεύετε 2.800. Σε αναμένω το καζόν στο άλλο που δεν υπάρχει καζόν. Είναι! Είναι και πάμε να το δούμε εδώ! Και το χαμηλό! Εγώ μέσα με ένα αυτό το πιτσιρί και τις κόρες που κάνετε μία εκδήλωση. Άσχετος είστε εσείς. Κοιτάτε πώς να καλύψετε πράγματα που δεν καλύπτονται. Λοιπόν, άρα και θέλω να πείτε που παρακολουθείτε. Δεν τρέπεστε, τόσο ύπνος ερώτημα. Άσχε, εγώ δεν περατραπώ, μία σε που με τραπέζα. Εγώ δεν τραπώ γιατί, κύριοι συμπολίτες μας, ξέρετε. Έχετε 20 συλλόγους ανύπαρκτους που ψέχτηκε από τη σκοτεινή και στεγά 20 εγώ σου είπα για συλλόγο. Αλλά γιατί να τραπώ. Για αυτά που λες. Κάτι άλλο πολιτήκανε κύριε Τζουλάκη. Να μιλήσουμε για συλλόγους πάντως μπορούμε να και ό,τι θέλετε κύριε Τζουλάκη. Κυρία Σημερή. Παρακαλώ πολύ Σημερή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
σήμερα λοιπόν συζητάμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για την πόλη που αφορά διάφορες πτυχές νομιμότητας, συμμετοχής, διαδικασίας, οικονομικού κόστου, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών ζητημάτων τα οποία είναι κυρίαρχα. Πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε ότι το έργο πρέπει να ανασταλεί, η συζήτηση αυτή να προχωρήσει σε βάθος. Νομίζω ότι και οι μελετητές και οι κατασκευαστές και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά πάνω απ' όλα ο κόσμος, ο οποίος νόμιμα έπρεπε να συμμετείχε στην όλη την διαδικασία μέχρι τώρα και δεν συμμετείχε, ένα θέμα λοιπόν παρανομίας, σε εισαγωγικά ή παρατυπίας, είναι για αυτό το θέμα. Το οποίο δεν είχε αντιμετωπιστεί προηγούμενα. Άρα λοιπόν πρέπει και αυτό το πράγμα να μπει στην ατζέντα ολονών. Σε σχέση τώρα με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, οι προτάσεις για το συγκεκριμένο έργο, πρώτα απ' όλα για τα 1200 που με χαρά ακούω, αλλά δεν το έχω δει ακόμα γραμμένο, είναι ότι... Ναι, εγώ το αποδέχομαι. Λέω ότι αυτό έγινε, κύριε Μελάκη, γιατί παρεμβήκαμε εμείς. Αν δεν είχαμε παρέμβει, το έργο θα προχωρήσει τη συγκεκριμένη υλοποίηση. Άρα λοιπόν πρέπει εμείς όλοι να είμαστε ευχαριστημένοι και να δούμε σοβαρά ότι μπορούμε πραγματικά να συμβάλλουμε στην προστασία της πόλης και ειδικότερα του συγκεκριμένου πολιτιστικού μνημείου. Το τσιμέντο λειτουργεί σαν σφουγγάρι και υπάρχουν και άλλα υλικά τα οποία λειτουργούν σαν σφουγγάρι και μαζεύουν θερμότητα την οποία την εκπέμπει πάλι στο περιβάλλον το βράδυ. Και αντίστοιχα λειτουργεί το χειμώνα. Όλη η περιοχή λοιπόν εκεί πέρα θα είχε μια μεταβολή της θερμοκρασίας 2,2 περίπου βαθμούς Κελσίου μόνο από το φαινόμενο της θετικής νησίας. Ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι υπάρχει πλέον υπερπληθυσμός. Η συγκέντρωση των κατοίκων στη Νέα Σμύρνη είναι τόσο μεγάλη και παρά να συνορεύουμε με το πρώτο Δήμο σε υπερπληθυσμό, με την Καλυθέα. Άρα τα φαινόμενα αυτά της ενεργειακής συμπεριφοράς του χώρου είναι τραγικά. Τρίτο θέμα πάλι στα περιβαλλοντικά είναι, και αυτό δεν αναφέρεται κύριε Κουτελάκη, είναι ότι δρομολογούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το συγκεκριμένο έργο. Το οποίο δεν αναφέρεται και είναι σαν ένα αστερίσκο. Αν θα γίνει το κλείσιμο του συγκεκριμένου δρόμου ή η πεζοδρόμηση, η κυκλοφορία θα κινηθεί προς άλλη κατεύθυνση. Οπότε θα επιβαλλουνθεί όλη η περιοχή με μεγαλύτερη παραμονή. Θα παραμένουν τα εγκινήσει οχήματα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και αποκλείεται επίσης όλο το κομμάτι της κάτω Νέας Σμύρνης οδικά με το υπόλοιπο νότιο τμήμα. Δεν υπάρχουν διέξοδοι. Οι μονοδρομίσεις οι οποίες θα ακολουθηθούν θα δημιουργήσουν και άλλα πρόσθετα προβλήματα που δεν έχουν ληφθεί υπόψη μέχρι τώρα. Πρέπει λοιπόν να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Ένα άλλο ερώτημα που είναι εξίσου σημαντικό είναι ότι βάσος δεν είναι τα δέντρα. Μεσογειακή βλάστηση δεν είναι 2 ή 3 πέφτες, είναι φυτικές διαβλάστησης που σημαίνει ότι έχουν υπόωρο. Τα δέντρα αυτή τη στιγμή στο άσος ξεραίνονται γιατί είναι μοναχά τους. Είναι απομονωμένα άτομα τα οποία είναι ευθύνοντα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς θα συμβεί εάν δεν υπάρξει μια μελέτη, όχι αρχιτέκτονα, αλλά ενός ανθρώπου που είναι εξειδικευμένος σε σχέση με το πάρκο. Δεν έχουμε λοιπόν ανάγκη ενός μελετητή αρχιτέκτονα. Αν θεωρούμε ότι αυτό είναι άλσος, έπρεπε να έχουμε μια μελέτη ενός ανθρώπου που ασχολείται με τα άλση, με τον κήπο. Άρα λοιπόν, μονήρι άτομα, μονήρι δέντρα θα ξεραθούν. Αν δεν ξεραθούν τώρα, θα ξεραθούν μετά από 1-2 χρόνια. Γιατί είναι εύκολο να προκληθούν από οποιασδήποτε διαδικασίες που έχουν σχέση με το φυσικό περιβάλλον, που είναι παθογόνοι μικροοργανισμοί αλλά και ξηρασία. Ένα άλλο εξίσου σημαντικό πράγμα είναι, και επειδή βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιτυχίες και θεωρώ ότι θα αναθεωρήσουν απόψεις, έτσι ώστε να το έργο αυτή τη στιγμή να σταματήσει και να γίνει ένας δημόσιος διάλογος στον οποίο να συμμετέχουν και οι ειδικοί. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι πλέον στις κατασκευές των δημοσίων έργων πρέπει να υπάρχει μια μελέτη που να αναδεικνύει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο σύνολό του και παράλληλα η όλη διαδικασία να είναι στην κατεύθυνση της αηφόρου διαχείρισης. Δεν υπάρχει. Εδώ μιλάμε για ηλεκτροδότηση της περιοχής που σημαίνει μεγαλύτερη ενέργεια. Μιλάμε για συντριβάνια τα οποία θα καταναλώνουν ενέργεια.
μιλάμε για νερό, για διαχείριση νερού, το οποίο πρέπει να είναι το πρόχειρο νερό. Πρέπει δηλαδή σε όλες τις πατήσεις, όλοι οι αρχιτέκτονες γνωρίζουν ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε όταν φτιάχνουμε μια πατεία είναι να συγκεντρώσω το πρόχειρο νερό για να μπορέσω να χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, χρειάζονται άλλου είδους προσεγγίσεις που δυστυχώς δεν λήφθησαν υπόψη. Υπάρχουν σοβαρότατα ερωτήματα και είναι αναπάντητα πάρα πολλά ζητήματα και θα παρακαλούσα πάρα πολύ να είναι σαφή και ξεκάθαρη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αναστολή των έργων. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή τα δέντρα πρέπει να ποτίζονται. Αυτή τη στιγμή έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Γιατί έχουν γίνει αποκάλυψη του ρυθμιστικού συστήματος. Οπότε πιστεύω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα αφήσει έρημο το συγκεκριμένο πάθος. Κύριε Μαϊμούνος. Αν όχι, Φίλες και φίλοι, συμμετέχω και εγώ στην Επιτροπή Κατοίκων. Αλλά όντως το θέμα που έχει συζητηθεί σήμερα είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι όσο το δυνατόν πιο πολύ δημότης από όσο πάρα τον θα μπορούσε να διαφωτίσει περισσότερο από το θέμα. Πριν από όλα θα ήθελα να θέσω δύο βασικά ερωτήματα, λογικά, κατά τη γνώμη μου, σαν κύριο Κουτελάκη. Το ένα, και νομίζω ότι τίθεται και σε όλους το ερώτημα αυτό, κατά τη γνώμη μας, πόσο πρέπει να είναι το κόστος ανάπλαση της πλατείας, το 2,8 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχεί στο πραγματικό κόστος ανακατασκευής πλατείας, διαμόρφωσης. Λογικά σκεπτόμενος ένας άνθρωπος να απαντήσω, προσωπικά εγώ, θεωρώ ότι είναι υπερβολικό μα υπερβολικό το κόστος. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό το νούμερο. Όταν, λαμβάνοντας υπόψη ένα άλλο θέμα που το έχετε βάλει ως έκτακτο μάλλον στην ατζέντα, αν κατάλαβα καλά, στην παραλαβή της πλατείας Καρύλου και τη διαμόρφωσή της, το έργο αναφέρεται κάπου σε κάποια παράγραφο ότι το τελικό κόστος κατασκευής πλατείας ανοίγεται στα 2.280.000. Πώς γίνεται μια τόσο μεγάλη πλατεία και η διαμόρφωσή της με τόσα πολλά υλικά, βετά και ένα σωρά άλλες παρεμβάσεις να κοστίσει τόσο και μια ήπια κατά τη γνώμη της Δημοτικής Αρχής ανάπλαση πλατείας Χριστόφου Μίτσελ να κοστίζει και να προπολογίζεται στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω υπάρχει μια πλήρη αναδυσυχία και είναι καταφανέστατο ότι εδώ μιλάμε για ένα σκάνδαλο πραγματικό, έτσι. Ένα δεύτερο ερώτημα που είναι ρητορικό, προφανώς μπορεί και να μην απαντήσει ο κύριος Κουτελάκης, έχει να κάνει με το αν αφαιρεθεί αν αφαιρεθούν τα 1.200 κυβικά πετού, πόσο κατά τη γνώμη θα μειωθεί η αξία του έργου, ας πούμε, και πόσο θα πάει. Υπόθηκε ένα νούμερο το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο το εννοεί ή όχι, ότι θα είναι 1.200.000 ευρώ. Είναι έτσι. Για το φωτιό. Και πώς το εκτιμούμε, δηλαδή με ποια λογική εκτιμούμε. Δηλαδή, εδώ θα πρέπει να δούμε, ας πούμε, και τι συζητάμε. Αυτό σημαίνει τι, ότι το 1.600 που υπολείπεται το χάρμα το ΕΣΠΑ και με ποια λογική ας πούμε αυτό το θέμα τίθεται έτσι πρόκει. Ας τα απαντήσει και ο Σκουτιλάκης. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που θέλω να αφήσω είναι το εξής. Δύο-τρία θεματάκια. Εδώ δεν είμαστε έτσι φρέσκοι ας πούμε στην Ιασμίνη. Και ξέρουμε πολύ καλά το πώς λειτουργεί η Δημοτική Αρχή. Κατά τη γνώμη μας υπάρχει μια πάγια τακτική καθεστωτική της Δημοτικής Αρχής που έχει να κάνει με την απαξίωση για χρόνια ολόκληρα δημόσιων πόρων. Έτσι ώστε να εμπεδοθεί στις συνείδησεις των δημοτών ότι από τη στιγμή ρε παιδιά που εδώ πέρα ας πούμε χρόνια ολόκληρα ένας χώρος μένει αναξιοποίητος δεν εξοραίζεται, δεν συντηρείται κλπ. Να έρθει ως μάνα εξ ουρανού, ως ομονόματα ας πούμε στο τυφλό και να φτάσουμε ένα έργο το οποίο θα αλλάξει εντελώς το χαρακτήρα ας πούμε του δημόσιου χώρου του συγκεκριμένου. Αυτό δεν το λέμε εμείς και δεν το έχει πει ένας άνθρωπος σε μία παράταξη. Γενικά η
αντιπολίτευση έχει τοποθετηθεί πάνω σε αυτά τα θέματα και είναι φούκονοι για τα παραδείγματα. Να τα πούμε από την αρχή, γιατί πρόκειται για τα μεγάλα έργα τα λεγόμενα του Δήμου, έτσι. Μιλάμε για το Άσος, που ήταν στην κατάσταση που ήταν και το διαμορφώθηκε αφού είχε απαξιωθεί και ήρθε ως ένα έργο, ας πούμε, βιτρίνας με τα όποια προβλήματα έχει εκεί και με την κοπή των δέντρων κλπ. Άσχετα με το αν το χρησιμοποιεί, γιατί δεν μπορεί να κάνει τα αλλιώς πλέον ο Δημότης. Πρέπει να βρει μια αδέξοδο να κάνει κάτι τέλος πάντων σε αυτή την πόλη. Να θυμίσω το Γαλαξία που για χρόνια ολόκληρα το είχατε παραμελήσει, το είχατε καταλήψει και μπήκατε στη διαδικασία να το φτιάξετε, ας πούμε, όταν παρενέβησαν πάλι οι Δημότες με τον άνθρωπο και τον τρόπο και αναγκαστήκατε να το διαμορφώσετε και να τον χρησιμοποιήσετε. Να θυμίσω ότι στο Κούρκουλα, είχατε σκοπό να αγάζετε, να βάλετε, να χρησιμοποιήσετε. Να χρησιμοποιήσετε και κάθε πραγματικό μέρος της πλατείας για να το υπαρομοιήσετε. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν είναι παραδείγματα που τίνουν στο συμπέρασμα ότι αυτό πρόκειται για ένα άλλο μεγάλο σκάνδαλο όσο διαφορά την πλατεία αξίου του Κοσμήτης. Κοιτάξτε να δείτε. Με τον άνθρωπο τα τρόπο εσείς θα κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Οι δημότες είναι αποφασισμένοι να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, να σταματήσουν το έργο. Το έργο δεν θα συνεχίσει. Σας διαβεβαίω γιατί οι δημότες είναι αποφασισμένοι να το σταματήσουν. Γιατί πρόκειται για ένα ακόμα έγκλημα. Ή θα μπείτε στη διαδικασία τη πραγματική διαβούλευση με του δημότε για να πάρθει πίσω, να ακυρωθεί επί της ουσίας το έργο και να γίνει μια μερική ανάπλαση του χώρου έτσι όπως έχουν τοποθετεί και άλλοι δημότε, να έρθει στην πρώτη μορφή τη με παρεμβάσεις ήπιου χαρακτήρα, παγκάκια, φωτισμό, μάντρε, διάδρομοι και ούτω καθεξής. Για να πούμε ότι η πλατεία θα κρατήσει και το χαρακτήρα που είχε ως ιστορική πλατεία. Διαφορετικά, το έργο δεν πρόκειται να προχωρήσει και αυτό είναι η απόφαση που πιστεύω όλων των δημοτών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μανώκης, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κοκοτάκη που με μεγάλη άνεση σήμερα είδα προσέθετε και αφαιρούσε αρχιτικά. Αυτό κύριε Κουπεδάκη έχετε δικαίωμα, αν έχετε δικαίωμα να το κάνετε, αν μου επιτρέπετε, σε ένα δικό σας χώρο. Όχι σε χώρο που είναι κοινόχρηστο και κοινόχρηστο. Εκεί έχουν λόγο και θέση και οι πολίτες. Συνεπώς πέρα από εκεί θα γίνεται ένα έργο. Άμα μιλάγατε, το πάτε λάγαμε και σε σένα. Όταν γίνεται κάποιο έργο, υπάρχει ένα πάχυλο. Δεν μπορεί κάποιο να έρχεται και να λέει σήμερα βάζουμε τόσα κυβικά, αύριο αλλάζουμε την μελέτη κτλ. Υπάρχει η απόφαση τώρα από το ΕΠΕΚΟΔΕ, από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή. Αυτή επιβάλλεται από τον νόμο να γίνει ανάρτηση να γίνει η δημοσίευση με έξοδα του Δήμου, έτσι λέει ο νόμο. Και τα ενδιαφερόμενα μέλη, εκτό των άλλων, η Δημοτική Αρχή, η Περιφέρεια, το ΕΠΕΚΟΔΕ είναι. Η έγκυρη ενημέρωση του ενδιαφερομένου κοινού είναι υποχρεωτική, καθώς και η διασφάλιση της συμμετοχής του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω της διατύπωσης ιδεών. Συνεπώς υπάρχουν νόμοι. Δεν μπορούμε να έρχεται ο καθένας εδώ και να λέει ότι έτσι θα γίνει το έργο και τώρα το ανασύραμε πίσω. Αλλά ξέρετε και κάτι άλλο, ένας απλός πολίτης, αν κάνει μια καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ΕΣΠΑ δεν δοθήκαν με αυτή τη λογική. Τα ΕΣΠΑ δοθήκαν για χρηστικές ανάγκες. Εάν σας κάνει ένας πολίτης απλώς μια καταγγελία με μια μελέτη αρχιτεκτονικού χώρου ότι για αυτόν τον χώρο δεν χρειαζόταν πάνω από 200-300.000 ευρώ, είστε επιθετικές εσείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο και το συνέδριο και το είπε ποτέ. Θα το κάνουμε πριν όμως από αυτά είστε υποχρεωμένοι να φέρετε εδώ τη μελέτη σε δημόσια διαβούλευση. Να δημοσιευτεί στον τύπο, να γίνει ανοιχτή συνέλευση, να πάρουν θέση όλοι οι φορείς και μετά από εκεί θα δούμε τι θα κάνουμε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο κάθε πολίτης χρειάζεται ένα τετραγωνικό πράσινο. Είναι η στόχια του, η ιδιότητα.
Το άψος είναι 50 τετραγωνικά. 50 στρέμμα. 50 στρέμμα, συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτό, καταρχάς να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία της Μήνης. Όταν ήρθαν εδώ το 22 άνθρωποι από τη Νέα Μήνη, το πρώτο που προσπαθήσαν να κάνουν ήταν ένα σημείο μνήμης, αναφοράς στο παρελθόν τους, να τους ζωντανεύει τη μνήμη. Και εκεί μέσα είναι συσσωρευμένη η μνήμη της ιστορίας, της Νέας Μήνης. Δεν υπήρχε ο λόγος αυτό. Ήταν τόσο προοδευτικοί άνθρωποι που το 1926 κάνανε εκτός ταμείων για δημόσια έργα. Και έτσι έγινε και το Ιωσήφ Κόμμα και άλλα έργα εδώ. Ήταν ένα δήμο ο οποίο έπρεπε μπροστά. Εμεί τώρα αυτό ήταν τόσο σοβαρό πρόβλημα, είχε τέτοια προβλήματα. Ο χώρο αυτό που να επεμβούμε με την νοοτροπία αυτή, σώνει και καλά να πάρουν τα 2.800 για να μην τα πάρει κάποιο άλλο. Αυτή είναι η αδυναμία. Θέλετε να μπορείτε απευθεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβάλλετε αιτήματα να πάρετε από τα ΕΣΠΑ λεφτά. Υπάρχουν εδώ ξενοδοχεία και το Ισυχόβλιο που μπορούν να μεταλαμβούν σε στέλνει. Και να δημιουργήσετε θέσεις εργασίας και να μαζέψετε συνταξιούχους 400-500 ευρώ μέσα. Να δημιουργήσετε θέσεις νοσοκόμων, μαγείρων κτλ. Και να ζήσουν και άνθρωποι το χαμόγελο που δεν μπορούν με 400-500 ευρώ να πληρώσουν ενίκιο, να πληρώσουν. Σας είπα ένα παράδειγμα. Από τι διάρκεια. Δεν θα κάνει πολλά δίκαια. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση είναι σεβασμός προς την μνήμη. Και επειδή πίσω ακριβώς από το άρσος αυτό υπάρχει η εστία και είναι ένα κλασικό κτίριο, είναι τραγικό να έρθει μια μελέτη εδώ, η οποία δεν αναρτήθηκε, η οποία έχει μια καθετότητα μέσα έναν άξονα, το οποίο δεν αναφέρει ούτε την λειτουργικότητα, το πάρκο λειτουργεί έμφες κάθετα. Δεν θα έρθει κανείς να πει από το Πατριάρχη προς το Χρυσόστομο για να πάει διαγώνια να διασύρει το πάρκο. Αυτό θα ίσχυε εάν η κλαστήρα ήταν υπόγεια. Τότε θα υπήρχε μια λογική. Οι άνθρωποι που κατεβαίνουν δεν ξέρουν ότι να πάνε αριστερά στην Αγία Σκοτεινή και οι άνθρωποι που κατεβαίνουν στην Αγία Σκοτεινή προσπαθούν να πάνε απέναντι. Αυτό που χρειάζεται είναι δύο φανάρια με μπουτόν, γιατί η Αγία Σκοτεινή έχει μετατραπεί σε ισχυρά μετακίνηση ισχυρών αυτοκινήτων. Μπορούμε να δυσκολεύσουμε λίγο τη μετακίνηση. Η εφέσω η κάθοδο είναι ελεύθερη, να στραφούν και προ τα εκεί, να βάλουν ένα φανάρι, να μπορεί η γυναίκα με το παιδί να περάσει το άρσο απέναντι, να μπορεί ο παππού που δεν έχει τη δύναμη να διασχίσει την αποκλειστική να περάσει και αυτό. Δεν χρειάζονταν αυτέ οι παραβάσει. Δηλαδή, να σα φέρω ένα παράδειγμα. Στον Άπλο γίνεται ένα έργο. Γίνεται διαβόρκο στο λιμάνι για να αράζουν κουραζιρόπια. Και στοιχεί 3,5 εκατομμύρια. Και εμεί για τη διαμόρφωση τη πλατεία θα δώσουμε 2.800. Κύριε Δήμαρχε, είδα μια εικόνα που δεν σου έκανε. Ήταν 2 ώρα το μεσημέρι, ήταν μια τέμιση. Ήταν μια γυναίκα που έψαχνε στα σπουδαιά και βρήκε μια εικόνα μικρή. Και είχε το παιδάκι μαζί και την έδεσε στο παιδάκι. Την εικόνα. Και ψάχνοντα μέσα, είδα τη στάση. Ήταν η εικόνα για το κυματέρ. Και βρήκε και ένα σταυρό και το κρατήσε στα χέρια. Υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή σοβαρά στη Νέα Σμύρνη. Εάν θέλετε να ασχοληθείτε με τα προβλήματα, θα έχετε και τον κόσμο μαζί και συνένεση και από τις φορείς από τα πάντα. Έργα βιτρίνας δεν μας συγκινούν. Και ειδικά η λογική ότι ο κάθε άνθρωπος εδώ μέσα μπορεί να καθορίζει πώς θα διαμορφωθεί το σχέδιο, αυτό δεν είναι δικαίωμα κανενός. Αυτό είναι δικαίωμα, υπάρχουν επιτροπές να κατεβάσουν τη μελέτη, να τη μελετήσουμε. Προβλέπει ο νόμος, θα κάνουμε τις εστάσεις μας και έτσι μπορεί να προχωρήσει το έργο. Το ίδιο πήγαν να κάνουν και στο πεδίο του Άριος. Οι εργολάβοι το ίδιο πήγαν να κάνουν και στη Φιλαδέλφεια, το ίδιο πήγαν να κάνουν και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, πάνω στην Κατεχάκη. Και τα τρία έργα τα αναστήλαν και τα σταματήσανε οι πολίτες. Αυτό θα γίνει και εδώ. Θα γίνει μελέτη σωστή και για το χρόνο και για το χρόνο. Ευρωπαϊκά δικαστήρια θα πάνε. Ηφηγένεια, σε σένα το λέω. 15 χρόνια που ξέρεις που είναι αυτή η δημοτική αρχή, είδες ποτέ να έρθουν να βάλουν ένα κυβικό μέτρο χώμα? Εγώ δεν το είδα καθόλου. Μας γεμίσατε τσιμέντο. Πέσατε με το συντελεστή δόμησης, δώσατε ρεκόμετα στους εργολάβους, γέμισε η άλλη Νέα Σμύρνη πολυκατοικίες, γίνανε ο δεύτερος πιο πολυκατοικημένος δήμος στη χώρα. Αυτά τα κάνατε εσείς. Ό,τι έχετε κάνει ήταν για τους εργολάβους και το τσιμέντο. Δεν έχουμε δει τίποτε άλλο. Έχετε εδώ πέρα ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και οικονομικών. Για να μας τρομοκρατήσει με αυτά που λέει. Πραγματικά. Ανεβαίνει και εδώ πέρα πολλές φορές η πλατεία Καρύλου.
Τι είναι η πλατεία Καρύλου, ποιον εξυπηρετεί, πόσο είναι στα χαρτιά, για πιάσε να διαβάσεις κατά τεμάχια πόσο έχει φάει η πλατεία Καρύλου και αν έχει κοστίσει λιγότερο από 3,5. Η πλατεία Καρύλου καταρχάς έπρεπε να την κάνει σαν αντισταθμιστικό μέτρο εργολάβος. Αλλά είχε έρθει ο τότε δήμαρχος και νυν αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και δεν θα αφήσω εγώ το μεγάλο εργολάβο να φτιάξει την πλατεία για τους πολίτες μου. Πληρώστε τα πολίτες και με το αζημίωτο. Όμως τον αρχιεργολάβο και στο μεγάλο εργολάβο του δώσανε τζάμπα μια ολοκλήρη κρατεία για 35 χρόνια. Όλοι σπαρ, μπόμπολας. Έτσι. Και ήταν αυτό το δημοτικό πάρκι. Από εκεί και πέρα έχουμε δει ένα κάρο άλλο του τέτοιου δημοτικά έργα. Για τα ίδια δημοτικά έργα, άλλοι δήμαρχοι στη Βόρεια Ελλάδα πήγαν φυλακή. Γιατί τα σπάσανε και τα κάναν 40.000. Κάπως έτσι γίνανε και πεζόδρομοι, όταν ήταν οι 10 πεζόδρομοι που τα πήρε ένας εργολάβος, μου φαίνεται να απευθεία ανάθεση. Η αγωγή ομβρίων υδάτων που σπάσανε και τα πήρε ο ίδιος εργολάβος. Η πλατεία, το άλσος που ήταν ο ίδιος εργολάβος με δύο διαφορετικές εταιρείες, πήρε και σχολείο. Αυτά είναι τα έργα. Να εμπιστευτούμε αυτή τη δημοτική αρχή ότι θα βγάζει και θα βάζει κατά το τοπού 1.000 και 2.000 και 3.000 κινητά μέτρα στην πλατεία Χρυσοστόμου. Γιατί να την εμπιστευτούμε. Ποια είναι τα εχέγγυα. Ρωτήσατε εδώ πέρα τι, είναι τι είδαμε εμείς όλο αυτό το διάστημα. Ήταν η πόλη ανάποδα που το ξεκίνησε κέντρο και μπήκε η στροφή, μπήκε η λαϊκή συνέλευση, μπήκαν ένα καιρό. Δημότες δεν βρήκε κανείς μας ένα πράγμα νόμιμο. Δεν μπορούμε να σας πούμε πόσες είναι οι παρανομίες. Δυσκολευόμαστε να πούμε ένα πράγμα νόμιμο. Και γι' αυτό εξαφανιστήκαμε. Μόλις ήταν τον κόσμο εκεί, φορτώσαν τις μπουλντόζες σε φορτηγά και εξαφανιστήκαμε. Πήρανε δρόμο. Με τόση νομιμότητα που μας έριξαν τα μπατζάνια του ο κύριος Κουτελάκης, γιατί δεν ήταν αυτή να φέρει την αστυνομία. Και ψάχναμε εμείς να βρούμε αστυνομία, ψάχναμε να βρούμε εισαγγελία σε αυτή τη χώρα που όλοι μαζί τα φάγαμε. Γιατί λέει, εδώ πέρα έθεσε και προσωπικά στοιχεία ο κύριος Κουτελάκης, έβαλε και το προσωπικό του έτοιμο βίο κλπ. Ρωτάω εσάς κύριε Δήμαρχε, εσάς, γιατί εσείς είσαστε ο επικεφαλής και εσείς είστε ο κύριος υπεύθυνος. Πώς έχετε εμπιστευτεί, πολιτικά το λέω αυτό, την αντιδημαρχία τεχνικών έργων και οικονομικών σε έναν άνθρωπο που πήγε στο κωδικό και δεν αθωώθηκε και του τα παραγράψανε. Πώς είναι όλα αυτά τα πράγματα. Πώς μπορεί να είναι αυτά τα καλή. Είναι ακόμα αυτό εκατομμύρια που θα τα κάνει ο δύο διακόπτω. Ας το να μιλήσει. Έτσι είναι, έτσι είναι. Είστε το ίδιο σε πάνω. Συγγνώμη, ναι. Όπου και να πήγαμε, πήγαμε στην εδαφική υπηρεσία. Λέτε για δέντρα. Τα δέντρα ήδη έχουν πέσει. Τα δέντρα ήδη ξεραίνονται. Έχετε την πόση ευθύνη σα έχουν στον αέρα. Για ποιο πράσινο μιλάτε. Δεν μπήκανε μέσα, λέει, στην πλατεία. Μα την πλατεία μέσα την έχουν οργώσει. Και αν δεν είχαμε μπει μέσα στην πλατεία, δεν θα υπήρχε σήμερα. Για ποια πλατεία, για ποια εσωτερική πλατεία μιλάτε. Αν δεν ήμασταν εμείς, δεν ήταν η μπουλντόζα στην περιφέρεια, στο πεζοδρόμιο. Είναι ψέματα κι αυτό. Γιατί δεν εμφανιστήκατε τόσες μέρες, γιατί κρυβόσαστε. Περνάτε με το μηχανάκι και φεύγετε. Γιατί κρυβόσαστε. Αφού είσαστε νόμιμος. Εμείς οι παράνομοι που πάμε και ενοχλούμε. Γιατί δεν μας πήγατε μέσα. Μας το είπα η αστυνομία. Εγώ σας λέω εδώ κάθε μέρα η αστυνομία πολυσυνδείται τη δημόσια υπηρεσία. Γιατί δεν ήρθατε εδώ πέρα να μας κυνηγήσετε. Λοιπόν, μπορεί η δικαιοσύνη να δουλεύει όπως δουλεύει. Μπορεί κάποια πράγματα να καθυστερούν. Πιστεύω ότι όλη αυτή η ιστορία του Δήμου Νέας Μύρης έχει κοντά ποτάρια. Δεν είναι η εποχή η προηγούμενη, είναι μια διαφορετική εποχή. Υπάρχουν άλλα προβλήματα στον κόσμο και κυριολεκτικά ακόμα και αυτή. Ρώτησε πριν ο κύριος Γιατζίδης για τις υπογραφές. Δεν ξέρετε, κύριε Γιατζίδη, είχατε και ψηφοφόρους σας. Και μόλις μάθανε το έργο που κάνετε, μετά που ψηφίσαμε Γιατζίδη. Την επόμενη φορά δεν θα ξαναψηφίσουμε. Επίσης, για τις υπογραφές, πώς μαζεύσαμε τις υπογραφές. Για τις υπογραφές, ρωτήσατε κυρία Νοστής εδώ που μαζεύσαμε τις υπογραφές. Βγάλαμε τραπεζάκια,
Δεν ζητήσαμε από κανένα ταυτότητα και δεν δώσαμε σε κανέναν Λεύκο Μαχατζαντουκιά της Νέας Μύρνης για να υπογράψει. Υπογράψαν οι άνθρωποι μόνοι τους. Έτσι. Ναι, δεν ρώτησα κάτι. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, για να τελειώνουμε. Το είπε και ο Μενούνος, το είπε και ο Ιωσήφ, το είπε και εδώ και ο Ψαλιδάς. Ήπια ανάπτυξη. Η πλατεία δεν ήθελε τίποτα, ήθελε 200-300.000 ευρώ να φτιαχτούν οι διάδρομοι και να μπουν λίγα φώτα. Επίτηδες την αφήσατε, την εγκαταλείψατε, τα βγάλαμε και στο ίντερνετ σήμερα, φαίνεται πάρα πολύ καλά το όλο σχέδιο των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, δεν θα επιτρέψουμε, όχι τσιμεντοποίηση και αποτσιμεντοποίηση και να μπαίνουν και να βγαίνουν τα κυλικά τσιμέντου. Θέλουμε το παλιό αρχιτεκτονικό σχέδιο που έδινε τη μορφή της πλατείας. Είναι ένα σχέδιο 60-70 χρονών. Η νότιος Ευρώπη είναι γεμάτη με τέτοιες πλατείες και κανείς δεν πάει να τις καταστρέψει. Και κάτι άλλο. Εδώ πέρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολλά τα 2,8 εκατομμύρια. Για αυτού πρόκειται. Πρώτα ξεκινάμε για το ποσό και μετά για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εδώ. Έχουμε δει ανθρώπους για λιγότερα λεφτά να κλείνουν περισσότερο. Δεν μας πείσατε ούτε και σε αυτό. Δεν κάνετε καν την προσπάθεια να μας πείσετε ότι αξίζεται να μας κοροϊδέψετε για να συμμετοποιήσετε μια πλατεία για 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Θα τα πούμε όλο αυτό το διάστημα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Πραγματικά έχει ξυπνήσει. Είναι πολύ ελάχιστος ο κόσμος που είδαμε αυτές τις μέρες που είπε μια καλή κουβέντα για αυτό το έργο και θα τα βρείτε μπροστά σας. Και όχι μόνο με τον κόσμο, σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει και γι' αυτό δεν το λέω για να σας εκπομπήσω, ψηφίστε ό,τι θέλετε ή βάλτε τους παλιούς εκπομπήσεις τους να υπογράψουν ό,τι θέλετε και αυτά πιθανόν θα τα δούμε και στο μέλλον. Υπάρχουν έλεγχοι πιθανόν, δεν πιστεύω στην αστική δικαιοσύνη, αλλά αν καμιά φορά η αστική δικαιοσύνη μπορεί και να μας δικαιώσει, δεν είναι και κακό αυτό. Και πιστεύω ότι καμιά φορά μπορεί να έχουμε και εμείς το μέρος με το δίκαιο μας. Θα τα πούμε. Είναι καλοκαίρι, σας ευχόμαστε καλές διακοπές, εμείς θα παραμείνουμε στην πλατεία. Και μην τολμήσετε να φέρετε μπουλντόζες στο κέντρο, γιατί πραγματικά θα έχουμε άλλου είδους δράσεις και δραστηριότητες και ακτιβισμούς. Περαστικά. Κύριε συνάδελφοι, να ξεκινήσω με κάποιους διαφορετικά, γιατί με το θέμα το οποίο είναι ενδιαφέρον βέβαια και από τους δημότες και από εμάς, ξεχάσαμε να καλωσορίσουμε την κυρία Μαμόλη, η οποία είναι η νέα σύμβουλος στη θέση του κύριου Μόσου. Κανένας βέβαια δεν ήθελε με αυτόν τον τρόπο να γίνει η δημοτική σύμβουλος κυρία Μαμόλη, όπως όπως και η κυρία. Και η κυρία Μαμόλη έχει δώσει βήματα, γιατί ήταν και στην αρχή της θητείας μας, στην τραχία μας, ήταν δημοτική σύμβουλος. Έχει δώσει δείγματα, αλλά και από τις άλλες δραστηριότητες που έχει, φέρνει ένα βαρύ όνομα. Είναι η κόρη του Δημήτρη του Μαμόλιου, ο οποίος επί χρόνια ήταν δημοτικός σύμβουλος, ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει και σε άλλες θέσεις ο κύριος Δημήτρης του Μαμόλιου, και από άλλες θέσεις υπηρετήσει. Από τον πρώτο βαθμό το οποίο αυτό δεν ξεκινάει. Και είμαστε λοιπόν στην κυρία στο θέμα μας. Στο θέμα μας, όπως λέει ο σύντροφος, όπως το λένε. Πώς το λένε, ο Φίλιππος. Είσαστε συντροφοί. Πρώτα-πρώτα. Δεν έχουμε φάει μαζί όμως. Είμαστε συνάδελφοι. Δεν έχουμε φάει μαζί όμως. Κοκκίνησες όμως, ε, το πήρες και το πήρες. Δεν έχουμε φάει μαζί. Συνδετημός. Γι' αυτό δεν φοβήθηκα. Δεν έχουμε φάει μαζί. Δεν έχουμε φάει μαζί. Αυτά που ακούστηκαν από κάποιον κύριο κάτοικο της περιοχής, ότι ο Δήμος ενδιαφέρεται μόνο για τα έργα βιτρίνας. Τα έργα βιτρίνας δεν είναι, κύριε συνάδελφε, ότι κατορθώσαμε και πήραμε 12 νέες αίθουσες στο σχολείο της οικονομίας που το έργο δημοκρατείται άμεσα. Τα έργα βιτρίνας δεν είναι, κύριε συνάδελφε, ότι κατορθώσαμε και πήραμε την ανάθραση που υπάρχει προς την τελευταία που είναι η Ναλαρχίδα και είναι και το τελευταίο σχολείο στο οποίο κάνουμε παρέμβαση, γιατί δεν έχουμε αφήσει κανένα σχολείο στο οποίο να μην έχουμε. Παίξανε και κάποιο ρόλο όμως και οι γονείς. Παρακαλώ. Έργα Βιτρίνα, κύριε συνάδελφοι, δεν είναι η απόφαση που πήραμε για τη δημιουργία της βιβλιοθήκης στο νεοκλασικό της Αιγινίου. Έργα Βιτρίνα δεν είναι, κύριε συνάδελφοι, το ότι κατασκευάσαμε, δημιουργήσαμε ένα νέο παιδικό σταθμό στο Ιωσυφόγλιο, το οποίο Ιωσυφόγλιο ήταν για χρόνια στις προθέσεις του Δήμου μας, τα Μάρκα Ποδάρα και του Κασακή.
και από τη νέα χρονιά 80 νέα παιδιά θα είναι στο παιδικό σταθμό σχολείο. Έργα βιτρίνας δεν είναι ότι δώσανε 400.000 για την δημιουργία ενός κοινωνικού παντοπολίου που κανένας από τους Δήμους δεν έχει βγάλει από τον προπολογισμό του λεφτά για να δημιουργήσει κοινωνικό παντοπολίο. Έργα βιτρίνας δεν είναι ότι κατασκευάσανε το ΕΛΤΑ, ένα κοινωνικό φαρμακείο. Για να τρώμε σκουπίδια όμως, Δήμαρχε. Παρακαλώ. Άρα και συνάδελφοι και κυρίες και κύριοι. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Θέλετε να πεθάνουμε. Είμαστε άπο, είμαστε πεινασμένοι, αλλά είμαστε περήφανοι. Δεν θέλουμε τα σκουπίδια σας, θέλουμε επιταγή από το ΕΣΠΑ στα χέρια μας. Ό,τι μας ανήκει. Κυρία, παρακαλώ πολύ. Πελεύεστε για το Δημοτικό Παντοπολείο. Το είδαμε τι περάσαμε εκεί μέσα. Παρακαλώ πολύ, κυρία, παρακαλώ. Παρακαλώ, κυρία δεν ασχολείται ο Δήμος μόνο με έργα βιτρίνας. Και επειδή ρώτησε και κάποιος συνάδελφος, νομίζω ότι έχει γίνει με τα 11 παιδάκια που είχαν μείνει εκτός του σχολείου, δημιουργούμε μια νέα αίθουσα αυτή τη στιγμή στο 12ο Δημοτικό Σχολείο, τα οποία θα στεγαστούν τα παιδιά τα οποία δεν μπορούσαν εκεί και είχαν αναγκαστεί να πάνε σε ένα σχολείο τα οποία ήταν απομακρυσμένα από την εστία τους. Άρα λοιπόν λέω και πάλι δεν είναι μόνο τα έργα βιτρίνας τα οποία ασχολείται ο Δήμος. Ασχολείται και με άλλα έργα και τα οποία είναι και έργα υποδομής και υποδομών γενικά. Τώρα για το συγκεκριμένο έργο. Εμείς, κύριε συνάδελφε, και εγώ θα αναλάβω 12 όρημα έργα στην ελληνική υπηρεσία του Δήμου στο Σεντάρι, που ένα έργο ήταν η πλατεία του Σωστό Προσμένης και το άλλο έργο ήταν η ανάπλαση της Αιγαίου. Στην αρχή είχαμε αποφασίσει το έργο της Σωστό Προσμένης να το κάνουμε με δικά μας έξοδα. Επειδή όμως μας πρόλαβε η χρήση, το αφήσαμε και περιμέναμε να δούμε κάποιο τρόπο. Και το δίλημά μας ήταν τι είναι. Ή το αφήναμε στο Σιχτάρι, ή αυτό το έργο, όπως και το έργο εκείνο έχει κατατεθεί στο ΕΣΠΑ, η ανάπλαση της Αιγαίου. Το δίλημά λοιπόν ήταν ή το αφήναμε στο Σιχτάρι, ή τα καταφέραμε σε κάποιο πρόγραμμα για να λάβουμε, γιατί ήταν και μια περίπτωση για να μην καταλάβουμε. Το ένα από τα δύο έργα είναι ενάρτητη στο ΕΣΠΑ. Που ήταν αυτή η ανάπτωση της Ιωπαντίας της Ιωπαντίας. Το ποσό, όπως είδατε, ήταν 2.800. Το δίλημα τώρα ποιο ήταν. Δεν μας έδωσαν εμάς τα 2.800 και μας είπαν «Πάρτε και κάντε το ό,τι θέλετε» και εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε στην πλατεία της Ιωπαντίας. Αυτά τα λεφτά ή τα παίρνανε και κάναμε την ανάπλαση της πλατείας ή αυτά τα λεφτά θα τα κεφάλαιο της Καρδιθέας, ο Δήμος Καρδιθέας. Υπήρχε κάποια κινητοποίηση για ένα δημοτικό γυμναστήριο στα σχολεία του Παπαστράτου. Ένα κλειστό δημοτικό γυμναστήριο. Τελικά το χάσαμε το δημοτικό γυμναστήριο και πηγαίνοντας τώρα, αν πηγαίνετε προς το στάδιο Καραϊσκάκη, θα το δείτε στη δεξιά σας πλευρά που είναι στο Δήμο του Μουσιά. Αυτό θα γίνει όταν. Δεν είχαμε άλλε επιλογέ λοιπόν. Άρα έπρεπε να εντάξουμε το έργο για να μπορέσει να γίνει. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση. Επειδή αυτό το έργο είναι εντακτή στο ΕΣΠΑ, έχει περάσει και συνάδελφο 40 κύματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά τα λεφτά, κύριε Κρετέ, δεν επιβαρύνουν καθόλου τον προϋπολογισμό του Δήμου. Είναι λεφτά τα οποία αποκτούνται για αυτόν τον λόγο και είναι λεφτά μέσα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που είναι για τέτοια μορφή έργα. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει περάσει από 40 κύματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κάποιο ξεκάθαρο. Αυτό ξανά το είδα. Πήγατε στον εισαγγελέα, πήγατε στην πολεοδομία, τίποτα. Και η πολεοδομία, δεν ακούστηκε κάποια στιγμή. Η πολεοδομία μας είπε ότι έπρεπε να περάσουμε από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε έργα πραγματικής ανάπλασης, αλλά έπρεπε να κάνουμε έργα υποδομών. Και πραγματικά πρέπει να περάσει από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή και ρώτησαν όλα αυτά τα περιφερειακά που είδατε. Ψέματα, ψέματα. Αυτό είναι ψέματα, κύριε Δημαρχέ. Το πολύ καλό που έβαλε για να σταματήσει. Έχουμε και φωτογραφίες, κύριε Δήμαρχε. Είδαμε λοιπόν ότι η πολεοδομία μπορούσε να σταματήσει το έργο. Ούτε το ηλεκτρικό συνέδριο το είδατε και σας πήγατε. Γιατί καθυστερούν. Παρακαλώ. Αναγκάστηκε και σας έκανε και απάντηση που δεν συνηθίζεται από το ηλεκτρικό συνέδριο. Νιώθετε υπερήφανος γι' αυτό. Απλώς αν είναι τα βάλει, το βάζει στο αρχείο. Είναι ηλεκτρικό αυτό. Σας έκανε απάντηση. Τουλάχιστον. Για 2,8 εκατομμύρια. Τι δικαιοσύνη. Μόνο το πρώτο της άλλης. Το δίκαιο του τόπου δεν το εξετάζουν.
δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι στο συγκεκριμένο έργο. Όχι, αλλά ξέρουμε καλά μαθηματικά εμείς. Παρακαλώ, κυρία. Σας παρακαλώ πολύ. Τα έχουμε καλά με τα μαθηματικά, σας το λέω. Μια αλήθεια μπορείτε να πείτε, μία! Παρακαλώ πολύ! Οφείλετε να παρακαλώ πολύ! Παρακαλώ πολύ! Παρακαλώ πολύ! Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή κάνει το προεκλογικό λόγο και... Δεν κάνω κάποιο προεκλογικό. Μπορείς να κάνεις οικονομική μελέτη. Εσείς τι ετοιμάζετε. Τα έξοδα της προεπιλογικής σας εκθεραπείας. Αυτό που έρχεστε στο δημοτικά συμβούλια εδώ πέρα, τα έκανε πάρα πολλά έργα. Εντάξει, ακούω μέχρι σε ένα σημείο. Λοιπόν. Επειδή τώρα δεν είμαστε και έτοιμοι και θα λέμε ότι μας έρχεται κατά αυτή τη στιγμή, θέλω και πάλι ότι, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ότι ασχολούμεθα με τα έργα με την ένωση. Και σας έφερα μια σειρά έργα με τα οποία αυτή τη στιγμή ο Δήμος, αυτή τη στιγμή ο Δήμος με τις προσπάθειές του έχει καταφέρει να τα εντάξει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Εγώ δεν βρίσκω, αυτή τη στιγμή σας έρθει ο κύριος Κοντελάκη και είμαστε στη διάθεσή σας, πιστεύω και η τεχνική υπηρεσία και εμείς, οτιδήποτε παρεμβάσεις διορθωτικές αυτής της μορφής μπορούμε να κάνουμε. Και ήδη έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις. Ο νόμος δεν έχει κρέπει να παρεμβάσεις. Ο νόμος δεν έχει κρέπει. Για να φτιάξετε την πλατεία όπως ήσαν. Σας παρακαλώ κύριε Παναγόπουλε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, από όλα αυτά που αναφέρατε και βλέπω και το σκεπτικό που έχει εδώ καταθέσει στο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Λοπή. Εγώ δεν βλέπω ότι συντρέφουν οι λόγοι να σταματήσει η συνέχιση του συγκεκριμένου. Είναι πολλά τα λεφτά. Δυναμικά ελευθερία θέλει ο κόσμος. Το κοινεί 800, μη 500 για αυτό το πράγμα. Μην το θυμόσαστε. Άρα δεν κάνουμε και πώς το θυμόσαστε. Δηλαδή την εκρήμαστε. Η μελέτη οφείλεται να την ξαναδημοκρατήσετε. Το έργο πρέπει να ξαναδημοκρατηθεί. Γιατί δεν έχει εγώ που βαρύνουμε το κόστος τους στους κατοίκους της πόλης και τελικά η όλη μελέτη, η όλη προετοιμασία, όπως πολύ εύκολα είπε προηγουμένως και ο συνάδελφος ο κ. Κούμπας, δείχνει ότι γίνεται με τη λογική του ράβε ξύλων. Εντελώς πρόχειρα, εντελώς του ποδαριού δουλειές,
μόλις έγινε η πρώτη οργανωμένη αντίδραση, άσχετα από πού μπορεί να προέρχεται αυτή η αντίδραση, δεν μας ενδιαφέρει. Υπήρξε όμως μία αντίδραση. Υπήρξε συγκεκριμένη αντίδραση κατοίκων της πόλης. Τώρα, αν οι κάτοικοι αυτοί ήταν στην περιοχή της πλατείας Χρυσοστόμου ή ήταν και πολύ ευρύτερα, αυτό πολύ λίγο μας απασχολεί. Έχει και τηλέφωνο πάνω. Πολύ λίγο μας ενδιαφέρει, κυρίες και κύριοι. Δεν κατάλαβα γιατί δώσατε τόσο ενδιαφέρον και τόση ιστορική σε αυτή την παρατήρηση του κ. Γιατζίδη. Θέλω να πω ότι. Είπατε κάτι, κύριε Δημήτρη. Τη ουσία θα δείξω. Το πόσο όμως θα μιλήσω, ξέρετε, κύριε Δημήτρη, και εγώ θα το καθορίσω. Αποδείχθηκε λοιπόν για άλλη μια φορά. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι οι δουλειές που κάνετε είναι εντελώς εκ του προχείρου. Μόλις υπήρξε λοιπόν μια συγκεκριμένη, μια οργανωμένη αντίδραση των κατοίκων της πόλης, κάνατε πίσω. Ή λέτε ότι κάνατε πίσω. Διότι εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, δεν είμαι καθόλου πεπισμένος. Δεν έχει πείσει ο κύριος Κουτελάκης ότι όντως θα υπάρξει τροποποίηση της μελέτης. Από πού βγαίνει ότι υπάρχει τροποποίηση της μελέτης, κύριε Κουτελάκη? Την απόφαση της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής, μάλιστα. Και πέστε μου, σας παρακαλώ, κύριε, δεν χρειάζομαι δικηγόρους, το καταφέρω και μόνος μου. Δόξα σου Θεός. Και γι' αυτό και ενοχλώ. Κύριε Κουτελάκη, για πέστε μου λοιπόν, υπάρχει απόφαση της Αρχιτεκτονικής, όπως λέτε, Επιτροπής. Για το κόστος, πώς εσείς αποφασίζετε να γίνει το ράβε ξύλων επί κόστους? Έχει εγκριθεί, ό,τι χαθείτε να μου δώσετε, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν λέτε την αλήθεια ή τουλάχιστον την πλήρη αλήθεια στον κόσμο. Παρά μόνο για να λαϊκίσετε εσείς και για να εντυπωσιάσετε τον κόσμο και να τον παραπλανήσετε. Και τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Έχει εγκριθεί 2.800 ή 2.600 έχουν εγκριθεί από το ΕΣΠΑ. Πώς εσείς με απόφαση, όπως λέτε, της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής? Πώς εσείς με απόφαση, όπως λέτε, της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής, τροποποιείτε τη μελέτη? Με ποιο κόστος? Με ένα κόστος που εσείς θα αποφασίσετε? Ή ο εργολάβος? Απίστευτο. Απίστευτο και όμως αληθινό. Εγώ θέλω να καταλήξω και θα καταλήξω με το εξής. Ότι όλη αυτή η ιστορία θα είχε αποτραπεί αν από την πρώτη στιγμή, κύριε Κουταλάκη, είχατε προχωρήσει σε διαβούλευση με τους κατοίκους. Και όχι μόνο με τους κατοίκους της περιοχής, αλλά με τους κατοίκους της Νέας Μύρνης. Δημότες και μη δημότες. Αυτό το οποίο κάνουν πολλοί δήμαρχοι σε άλλες περιοχές, όπως στον Άγιο Δημήτριο, στον Όμορο Δήμο μας, που διαβουλεύονται για συγκεκριμένα έργα με τους κατοίκους πριν προχωρήσουν την υλοποίησή τους, θα μπορούσατε να το είχατε αποφύγει. Όλη αυτή την πολιτική ήττα την οποία έχετε υποστεί, γιατί είναι πολιτική ήττα η οποία βεβαίως ουδόλως με απασχολεί και ιδιαίτερα, ξέρετε, αλλά θα την είχατε αποφύγει. Και είστε εσείς υπεύθυνος για αυτή την πολιτική ήττα της παράταξης σας σήμερα. Ένα πράγμα όμως θέλω να σας πω και με αυτό θα κλείσω. Να ξέρετε ότι προκαλείτε βάναυσα τον κόσμο με τα έργα και τις ημέρες σας. Και να ξέρετε ότι αυτή η στρατηγική και η πολιτική σας τελειώνει σύντομα. Καταρχήν ένα σχόλιο όσον αφορά την ομότητα του έργου. Ξαναλέω, σχετικά στην πρωτολογία μου, ότι η νομότητα είναι μία πτυχή του προβλήματος. Υπάρχουν άλλα πολύ σημαντικότερα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική χρησιμότητα, το κόστος, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης και την ιεράρχηση των αναγκών που κάνει μια δημοτική αρχή σε σχέση με τα ζητήματα που ανοίγουν. Να θυμίσω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο είχατε χρησιμοποιήσει τα ίδια επιχειρήματα όπου υποστηρίζατε και εσείς, κύριε Κουτελάκη, ότι ήσασταν καθόλου νόμιμη στην διαδικασία που είχατε ακολουθήσει για την ανάπτυξη της πλατείας της Χρυσοστόμου και επίμονα δεν μας είχατε επιτρέψει σαν δημοτική κίνηση όταν τοποθετήθηκαν να παρουσιάσουμε τα έγγραφα που έδειχναν ακριβώς το αντίθετο. Και το επιχείρημα της μου είναι ότι τώρα είστε νόμιμοι, δεν είστε νόμιμοι και έχετε πάρει την απαραίτητη άδεια για την έγκριση από το ηλεκτρικό συνέδριο μετά από την πίεση που ασκήθηκε και από τις κοινοποίησεις που έκαναν οι κάτοικοι. Δεύτερο. Είναι πεδαριώδες να μιλάει ο κ. Κουτελάκη για ίδια ανάπλαση, γιατί σε καμία περίπτωση δεν είναι ίδια ανάπλαση που επιχειρείται να γίνει στην πλατεία της Χρυσοστόμου Μύρνης, τη στιγμή που αλλάζει τελείως το αρχιτεκτονικό σχέδιο της πλατείας. Πράγμα που ο ίδιος ο μελετητής στην εκδήλωση που είχε κάνει στο οποίο την προηγούμενη εβδομάδα έκανε λόγο για μια συνολική αλλαγή στη λογική και έβαλε ένα άλλο σκεπτικό σε σχέση με την μελέτη που παρουσίασε για την ανάπλαση της πλατείας του Χρυσοστόμου, το οποίο δεν θα αναλύσω τώρα αν διαφωνούμε ή συμφωνούμε εμείς. Τρίτο, αφού έχει αλλάξει η μελέτη,
είναι αυτές οι αλλαγές και ποιο είναι το τελικό κόστος του συγκεκριμένα όμως και όχι με αερολογίες. Και θεωρώ ότι πρέπει να μας δώσετε μία απάντηση σε αυτό, εφόσον έχετε δει και τα προηγούμενα σχέδια και τη τελική μελέτη. Επίσης, αφού έχει μπει στη διαδικασία αλλαγής, έχει γίνει μια διαδικασία αλλαγής όσον αφορά τη μελέτη, τώρα περισσότερο πρέπει να γίνει μια ουσιαστική διαδικασία διαβούλευσης, όπου θα επανεξετάσουμε συνολικά τα χαρακτηριστικά και τη στόχευση του έργου. Γι' αυτό ξαναβάζουμε το ζήτημα που βάζουμε και οι κάτοικοι και το στηρίζουμε, τη διακοπή των έργων και μια ουσιαστική διαβούλευση για να επανεξετάσουμε την όλη παρέμβαση, που πρέπει να είναι η παρέμβαση του πλατήτη σωστό. Και τέλος, σε σχέση με τον προϋπολογισμό, σε καμία παρέμβαση που μπορούμε να κάνουμε σε παρατήρια τα κοινωνικά συμβούλια, δεν είχαμε ένα τεράστιο προϋπολογισμό σε αυτό. Εμείς αυτό που σχολιάζουμε είναι ότι αφορά ένα τεράστιο κόστος αυτή η ανάπλαση της πλατείας του Σωστόμου, με πολύ αρκετά υλικά, και στην τελική επιλογή, και στην τελική περίπτωση θέλω να επαναλάβω ότι είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής. Εξαλλού, αυτό στην αρχή. Έχει σημασία πώς ιεραρχείς τις ανάγκες σαν δημοτική αρχή και ποιες προτεραιότητες βάζεις και τι χρησιμότητα έχει ένα έργο όταν πάω το κάτω. Λοιπόν, εμάς ως πολύ ανάποδα μας αφορά πάρα πολύ ο προϋπολογισμός σας. Δεν μας αφορά η νομιμότητα ενός έργου. Όταν ένα έργο μπορεί να είναι παράνομο, αλλά χρήσιμο για τους κατοίκους και την περιοχή. Μας αφορά πάρα πολύ ο προϋπολογισμός. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος έβαλε τον προϋπολογισμό και ποιος έβαλε το ποσό και ο πολιτικό χώρο ανήκει. Μας αφήνει παγερά διάφορα. Η αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Κουτελάκη και πολιτικού χώρου στη συνέντευξη ή και με τη στροφή, για παράδειγμα, για στελέχη πολιτικών χώρων κτλ. Όλα προϋπολογισμούς. Μας αφήνει παγερά διάφορους, μας ενδιαφέρει η ουσία. Η ουσία λέει ότι 2.800 είναι ένα τραγικά σκανδαλώδες ποσό για αυτή την πλατεία. Εμείς στην τεχνολογία μας είναι γραμμαφόρα. Και θα απευθυνθώ αυτή τη φορά στον κύριο Τζουλάκη και όχι στον κύριο Κουτελάκη, ο οποίος δεν έχει τα πειρά. Εάν αυτό το έργο δεν αποφασίσετε να το διακόψετε μέχρι το Σεπτέμβριο, όπου θα ξαναμπεί η πόλη σε φυσιολογικούς ρυθμούς, θα είναι πάρα πολύ άσχημο, γιατί θα αναγκαστείτε να αντιμετωπίσετε πολύ μεγαλύτερη αντιπαράθεση με τους κατοίκους και το έργο δεν θα έχει επιστροφή. Η καταστροφή που θα έχει γίνει θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και όταν θα γυρίσει η πόλη τους κανονικούς ρυθμούς, το πολιτικό κόστος που θα έχετε και εσείς, αλλά και αυτό που θα αντιμετωπίσει συνολικά η πόλη μας, θα είναι πάρα πολύ μεγάλο από την τεράστια κινητοποίηση των κατοίκων εξαιτίας αυτού του εκτρώματος που θα αντιμετωπίσει. Ο κύριος Βαθός. Αγαπητοί συναδελφοί, έτσι από όλα αυτά που ακούστηκαν, θα πω ότι είσαι εύκολα σε κάποιους κατοίκους ειδικότερα και είπε το δεν είδα εγώ αντίθεση. Δεν είδα αντίθεση στην ουσία του Εκούλα. Είδα τελικούς προβληματισμούς πάνω στους όρους εκτίμησης του έργου και στην ποιότητα, ας το πούμε έτσι, για να καταλαβαίνουμε. Τι λες τώρα. Λάθος καταλαβαίνουμε. Δεν το ψηφίσουμε. Είπε λέει καλή κουβέντα για σαν. Ότι αν ήσουν ακόμα εκεί πέρα θα ήταν ακόμα με ένα είναι αυτονόητο. Το μόνο του λέει. Όλοι εδώ μιλήσαμε με την έννοια ότι. Παραδοχή δεν ήταν εδώ και σε κάτω. Όχι για να συγχαριστώ τι απόψει του Τσουλάκη του Κουτελάκη. Για πες πόσο ήταν η βιβλιοθήκη. Θα έλεγα εγώ. Η κυρία συνάδελφο από εδώ είναι δεξιά. Δεν το λέω καλή. Δεν το λέω σαν την θα εισέπρατε τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Συνέδρου. Θα διαχειριζόταν μέσα στην Ευρωπαϊκή. Ο κύριος Στέφος θα εισέρχονται από το ΕΣΠΑ κονδύλια. Ως Ευρωπαϊστής.
Ο κύριος Κούπας θα εισέβρατε. Βεβαίως. Έτσι λοιπόν, για να τα λέμε τώρα εδώ. Ο κύριος Φαγκούλης και εγώ είναι βέβαιος άλλη πράξη. Γιατί είμαστε νάτες στο Παγκέρο, είμαστε και αυτοί τις αποσταγιστές του. Λοιπόν, για να πάμε εκεί, για να τελειώσουμε, να τελειώσουμε. Να τελειώσουμε. Να τελειώσουμε. Άλλο πόσο πρέπει να γίνει από όλα. Όχι, δεν είπαμε. Του είπαμε αυτό και νομίζω πως και εσύ είσαι σύγχρονος να πάνε σε άλλες κατευθύνσεις τα κονδύλια αυτά και γι' αυτό είπαμε και πάλι ξαναθέσαμε το πολιτικό μου καρτέ του Συμβουλίου Συμβουλίου αν επιβαρύνεται ο πολιτικό του προς του Δήμου και πραγματικά είπες ευθαρσός και στον θεμάτο να νομιακό στο σύμβιο δεν επιβαρύνεται. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο και να μιλάμε και πολιτικά για να εξάγουμε εδώ μέσα παρακαλώ για να εξάγουμε εδώ είτε με κρατιές είτε με ψηφίους και πολιτικά συμπεράσματα. Πρέπει ο λαός της Νέας Μύρνης πραγματικά να συγκροτεί και να αγωνιστεί και για αυτά τα έργα όσο βλάπτουν το περιβάλλον, την παράδοση, την ιστορία και την χριστότητα. Όμως άμα διασφαλίζεται αυτό, γι' αυτό κρατήσαμε αυτές τις επιφυλάξεις. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερον, εμείς δεν υπερασπιζόμαστε κανέναν και έχουμε ταχθεί από την αρχή και να πάρουμε τα πρακτικά και να διαβάσετε όλοι οι πολίτες που είστε εδώ μέσα και κάθε μέρα είμαστε συνόλοι. Σε εργαζόμενους, γειτονιές παντού. Κανένα. Όμως, επιχειρήματα τα επιχειρήματα πρέπει να είναι πολιτικά και όχι προσωπικά. Όχι από τη μία υιοθετούμε τη δικαιοσύνη για την επίλυση και από την άλλη αναφερόμαστε στη δικαιοσύνη και κρίνουμε πρόσωπα και καταστάσεις. Εδώ είναι πολιτικό το έργο του καθενός και να κληθεί με πολιτικά επιχειρήματα. Και αυτά τα πολιτικά επιχειρήματα θα έχουμε δυνατότητα να προβάλλουμε όλες τις εκλογές. Και εκεί θα κληθούμε και θα εισπράξουμε ό,τι αναλογεί στον καθένα. Κλαβιές λοιπόν που αναφέρονται στα παρελθόντα και λήξατε για μας, εμάς ως πολιτικό θέμα, μην υπάρχουν πολιτικό, δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε και θέλουμε να κάνουμε το διαχωρισμό από τέτοια επιχειρήματα. Άρα εμείς για τα καταπληκτικά μένουμε σε αυτές τους προβληματισμούς και τις επιφυλάξεις που εκφράσαμε και επιθυμούμε να ληφθούν υπόψη από σήμερα με κόρυξη κατά καλύτερο τρόπο όλες οι παρεμβάσεις των συμπολιτών που ακουστήκανε στην κατεύθυνση που θα μειώσουν τον προϋπολογισμό, θα τον φτάσουν στα επίπεδα και να που είναι πραγματικά. Γιατί εδώ ακούστηκε ένα καραμπιζάντα, επιτρέψτε με αυτό, έχω την ευαισθησία να τα λέω και ξέρετε πώς. Έχει πολλήμιου σκάνδαλα δεν υπάρχουν. Το να λέμε ότι έκαμε σκάνδαλο βρετό γιατί φίλοι στην Καλανοπούλου δεν είναι σκάνδαλο, δεν τα αποδείξαμε. Λοιπόν, μην είμαστε λοιπόν σε αυτή την ότι εκποημίου είναι σκάνδαλο το έργο. Θα κρυφθεί αν είναι σκάνδαλο και έχουμε πει στο τελευταίο συμβούλιο ότι θα το κρίνουμε σε πολιτικό και σε αποτελεσματικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο. Άρα λοιπόν, πρέπει αυτά τα πράγματα όλα να τα βλέπουμε με την πολιτική μας ευθυκρισία, με την πολιτική μας παρέμβαση σταθερή και ό,τι είναι καλό για τον πολίτη να το υιοθετούμε ανεξάρτητα από το κομμάτι που εσφορεύεται, αλλά στα πλαίσια της διαβάγησης, της χρηστής οικονομικής διαχείρισης και του ελέγχου. Αυτή είναι η δική μας παρέμβαση και με αυτόν τον τρόπο τοποθετούμαστε σε αυτό όπως και στα υπόλοιπα έργα τα οποία έχει πέρασει. Επειδή είχα μια προσωπική παρατήρηση από τον Δήμαρχο ότι καθυστερούσα τα έργα στην τεχνητή υπηρεσία, θα σας θυμίσω κύριε Τζουλάκη ότι όταν γινήκατε Δήμαρχος και προκειμένου να φτιαχτούν αυτά τα έργα εδώ, απευθυνθήκατε σε μένα και σε δώσε μια εβδομάδα για να οριστείτε εσείς εδώ. Τα έδρανα αυτά ξαναφτιαχτήκανε κατά απομίμηση και σε μια εβδομάδα ήταν έτοιμα και πότε πληρώσατε αυτόν τον άνθρωπο μετά από έναν χρόνο. Το Γαλαξίας λειτουργεί, σας παρακαλώ, λειτουργεί ο Γαλαξίας γιατί εγώ τακτοποίησα τις αυθαιρεσίες που είχαν γίνει. Άρα τα έδρα δεν πήγαν πίσω. Και να γραφτούν για και στα πρακτικά, να μην τα διαγράψεις. Όποιος θέλει να μιλήσει, να κάνει τον λόγο. Πώς θέλει να μιλήσει, να κάνει τον λόγο. Αφήστε την κυρία να υπάρχει μια δουλειά. Έλα, Μητσό. Κύριε Κούπα, πώς το λέτε εσείς αυτό. Και να μην σας πείτε το πρόβλημα σας. Κύριε Κούπα, προσταθέτε την κυρία. Α, δεν πέζεσαι. Μπράβο, Τσάρκα. Τσάρα, κατέβασε τον κοντό και κάτσε εσύ εκεί. Έλα, γύρνα εδώ, έλα εδώ, γύρνα εδώ. Αταπληκτικός.
Κάθε δήμος έχει το συμβούλιο που του αξίζει. Μην τρομοκρατήσετε. Είναι γραφικό. Σε παρακαλώ πολύ. Θα σε βγάλω και πίσω. Βασίλη σε βρίζει. Σημαίνει χώρος ανάπτυξη, σημαίνει να μην εξαρτηθεί τους πρωτογενείς χώρους και να υπάρχει συνέχεια για την επόμενη γενιά. Επομένως, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, μία ανάπλαση μιας πλατείας δεν σημαίνει οτιδήποτε ότι δεν είναι μέσα στα πλαίσια των περιβαλλοντικών προϋποθέσεων που υποτίθεται μια ανάπλαση διότι τα συνθέκτα περιβάλλονται. Αν σήμερα είναι κάτι τέτοιο, εγώ αυτή τη στιγμή, όπως τα λέτε, δεν θα είμαι στην παράταξη, ειλικρινά σας λέω. Αν ήταν έτσι, επειδή πιστεύω, να ακούσουμε για να ξέρουμε. Δεν καταλαβαίνετε. Από την αρχή δεν έπρεπε να πάρει παράδειγμα. Έχω κλείσει πάνω στα δείγματα, δημοτική αρχή και προσπάθεια και προσωπική δική μου για να εντάξουμε το Δήμο σε πάρα πολλά δημοτικά προγράμματα. Είμαστε ο Δήμος Θεασμένης. Αυτή τη στιγμή, στο σύντομο κομμάτι του Δήμου. Έλα Γιάννη, ωραίο, ωραίο θα γίνει. Ζούγκλα το καταπίσατε. Όχι και ζούγκλα η παιδική χαρά. Είμαστε μέλη του Συμφώνου Κλιμάτων Πανευρωπαϊκών. Αυτό είναι η μείωση του διοξιδίου του άνθρακος 20% στο 2020. Και τις μπουρμπουλίδες σαν την Κοκακόλα. Παρακαλώ κυρία Χρυσή Μητρέλα. Μην διακόπτε, παρακαλώ πολύ. Δεν διέκοψε κανείς κανένα, μην διακόπτε. Σας παρακαλώ. Σε όλη την πόλη Ευρώπη που έχουν εκεί. Σε μένα και τα ποδήλατα, όλα είναι κάτω εκεί πέρα. Τα 8 είναι εκεί πέρα. Έλα τώρα, ρίξαμε και ποδήλατα, λίγο. Τα εφόρος ανάπτυξη και αυτά. Γιατί ρωτήσατε. Ρωτήσατε, κάνατε διαδικασία για να δούμε τα εμπόδια Ευρώπη για αυτό, τα σπαντουγούρια. Έτσι με το! Καλοφάγωτα! Όπως επιδιώκουμε σε πολλά, όσο δημοτική αυτή το κάνουμε. Αν πίστευα, το λέω και σας λέω, ότι η πλατεία αυτή είναι καταστροφή για την πόλη, σήμερα θα την πάρει την πάρξη. Παρέλεις από τον δίλατο! Έπρεπε να το υπερεκτιμήσουμε. Τι λες. Βλέπει άλλο
και τα άλλα κάνει και είναι σεβαστό και του βλέπει άλλο, αλλά να είμαστε σίγουρα να μην καταλαβαίνουμε. Είμαστε αρκετά έτσι, μπορεί να συμφωνούμε, μπορεί να διαφωνούμε, αλλά καταλαβαίνουμε, μπορεί και διαβάζουμε μια συζήτηση. Στο μεγάλο φαγοπότη που δεν το σταματάς! Παρακαλώ! Τι πέσατε, σας παρακαλώ πολύ! 8 χρόνια λείπει και ακόμα εδώ είναι και τρώει! Κυρία, αν δεν μπορείτε, περάστε έξω! Όχι, θα του τα πω! Κύριε, θα του τα πω! Εδώ είναι συμβούλιο, κυρία μου! Πήγε, ήρθε, ακόμα εδώ είναι, ακόμα τρώει! Δεν σταματάει αυτό το φαγοπότη! Υπάρχει άλλη διαδικασία για να μιλήσετε με τον κύριο αντιδήμαρχο. Το σέβομαι και βάζω τα Έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί δεν βγαίνει κάποιος σήμερα που τελείωσε αυτό το έργο, κάποιος θα το πει δημοσίως, όχι μέσα σε παραγράφους και λέξεις, μέσα στην πλατεία αυτού του στόχου. Δεν θα βγει ευθαρσός ένας πολιτικός, δημοτικός χώρος, μια πολιτοποιία που σεβαστά για αυτά, όπως και να πει αφιλιώτηση πλατεία Καρύπτου. Και το είπε, και δεν το λέει. Συγγνώμη, έχετε περάσει με καροτσάκι από την μια μεριά της πλατείας στην άλλη. Παρακαλώ! Αν έχεις περάσει με καροτσάκι από την μια μεριά της πλατείας στην άλλη. Ένα παιδάκι, το έχεις περάσει. Παρακαλώ! Είναι 3,5 εκατομμύρια πριν ταξίδι. Συνεχίζει και το παιδάκι. Θέλετε να κάνουμε όπως θέλετε εσείς. Ένα γκάλ, τι θέλετε, δημόσια διαβούλευση για την πλατεία Καρύπτου. Βέβαια. Όχι, για την ομοίρα δεν θέλουμε να κάνουμε δημόσια διαβούλευση. Όχι, για αυτά που θες να κάνεις, θα κάνεις. Παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ, παρακαλώ. Το κάνω που θα το χρηματοδοτήσετε εσείς. Εγώ λέω λοιπόν, θα σου απαντήσω. Αυτό να πω, ότι σε κάποια πράγματα, τα οποία μία άποψη, μπορεί να έχει μια διαφορετική άποψη, να έχει μια διαφορετική θέση. Δεν έχει την ίδια άποψη η κοινωνία της Νέας Μύρου. Δεν έχει την άποψη η κοινωνία της Νέας Μύρου. Αλλά αφήστε με να πω δύο λόγια, σας παρακαλώ, είπατε τόσα για μένα. Μέχρι που κάτι χάρηκα που αφόθηκα, που λυπήθηκα που αφόθηκα. Όχι και αθώθηκε, τα παραγράψαν. Παραγραφή ήταν. Πώς δεν αθώθηκε. Παραγραφή ήταν. Δεν είσαι αθώθηκε. Α, συγγνώμη. Άκουσα μία ανακρίβεια. Εάν δεν περάσουν εδώ από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι απαράδεκτη συμπεριφορά. Ποια είναι ακριβώς η συμπεριφορά μου? Θα διακόψω το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα. Εξηγήστε, εξηγήστε μου ποια είναι το αποτέλεσμα. Είναι σκληρότατη και αντιδιαδικαστική συμπεριφορά σας. Σκληρότατη. Σε τι πράγμα? Και φασιστική. Μπορείτε να μου εξηγήσετε. Μπορείτε να μου εξηγήσετε για τελευταία φορά τον λόγο. Σας ξέρετε πολύ καλά. Όχι, δεν ξέρω καλά. Ποια παράγραφο έχει? Παρακαλώ πολύ, δημιουργείται αυτή τη στιγμή αναστάτωση στην αίθουσα. Είστε πρωθυπουργοί. Την αναστάτωση τη δημιουργείτε εσείς. Δημιουργείται κόλλημα στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Μόνο εσείς το καταλαβαίνετε. Ρωτάω λοιπόν να με εξηγήσετε το λόγο. Δεν έχω άλλο περιθώριο, θα διακόψω το Δημοτικό Συμβούλιο. Και εγώ σας ρωτάω, εγώ πολύ ευχαρίστως να φύγω. Μπορείτε να μου εξηγήσετε το λόγο. Ποιον θέλετε να προστατεύσετε, γιατί τα κάνετε αυτά? Ναι, και σας ρωτάω και εγώ να μου απαντήσετε. Δεν θα πρέπει να απαντήσετε. Είστε προκλητικός. Σε τι, τι έκανα? Πείτε μου τι έκανα. Για παράγραφο. Κατοστάρικα, με παίρνετε για πλούσιο. Ένα μηδενικό. Παρακαλώ πολύ, θα το σκεφτώ. Ψάχνω να βρω το κατοστάρικο. Λέτε ψέματα. Να βγείτε έξω γιατί ψεύδεστε. Λέτε ψέματα. Έχω 15 ευρώ και μου τα κάνατε 100. Με την ίδια λογική κάνετε και τα έργα. Περάστε έξω, θα διακόψω τη διαδικασία. Κάνω έκκληση να βρείτε τη διαδικασία για το πιο πριν. Σας παρακαλώ πολύ, περάστε έξω. Και εγώ σας παρακαλώ πολύ να δικαιολογήσετε τα ψεύδι που λέτε. Δικαιολόγησα ότι αυτή τη στιγμή, παρακαλώ πολύ! Όχι, δεν είναι γύρω από τα λαμπή.
να συνεχίσουμε να τελειώνουμε. Κύριε Παναγκόμενο, εάν δεν έχουμε αυτό που εκλαμβάνετε, γιατί εκλαμβάνετε ως πρόκληση αυτό, δεν είναι. Είναι μία αυθαίρετη ερμηνεία η οποία δεν είναι αποδεκτή. Ούτε φώναξα, ούτε έβρισα, ούτε κανένα τίποτα. Γιατί. Σας ενοχλείστε εσείς ή ενοχλείτε τα πάνω από εσάς. Οι προϊστάμενοι σας, δεν κατάλαβα, δεν έκανα τίποτα. Κάθομαι εδώ κύριε Καρούμπα, δεν μίλησα, δεν έκανα τίποτα. Έβγαλα 10 ευρώ από την τσέπη μου, τα κάνατε 100. Ποιος είναι ο, ποια είναι η πρόκληση, δεν κατάλαβα. Τι μας απειλείτε, γιατί δεν μπορούμε εδώ πέρα να ερχόμαστε και ούτε να κάνουμε τίποτα, καθόμαστε να σας ακούμε. Εγώ σας παρακαλώ να σεβαστείτε το ρόλο σας. Έτσι, να σεβαστείτε το ρόλο σας, γιατί εμείς σας πληρώνουμε. Έτσι είναι εμείς στη θέση σας και σας πληρώνουμε εμείς. Να σέβεστε το, ναι. Ναι, εμείς σας πληρώνουμε τους κόμπους και τα χαράτσια. Εμείς σας πληρώνουμε, όλους σας. Όλους σας! Έχω και μείωση στις αποδοχές μου! Και εγώ είμαι άνεργος, τι σημαίνει αυτό! Τελείωνε το θέμα, προχώρα τώρα! Είναι δύσκολο δηλαδή να συνεχίσουμε τη διαδικασία και να τελειώνουμε. Πρέπει δηλαδή να φύγει. Είναι ο εκπρόσωπος μας. Ακούμε διάφορα. Διάφορα και εμείς εδώ. Ο εκπρόσωπος εκπαίδει για αυτούς που εκπροσωπείες. Δεν μας ερχόμαστε. Έχεις τον κώδικα του Τσαουσέσκου. Πού το βρήκες αυτό. Δεν με πείσατε κύριε πρόεδρε. Δεν με πείσατε. Αποφασίστε να συνεχίσετε. Εάν είναι να βγει κάποιος έξω, θα συνεχίσετε. Συνεχίστε. Δεν πρόκειται να βγει κανένας από εμάς έξω, τους καλεγόμενους. Όχι, δεν υπάρχει. Συνεχίστε. Πήρατε και τις μπουλντόζες και φύγατε και φεύγετε και από εδώ. 2.800. Καλοφάγωτα. Καλοφάγωτα. Η λέξη παρεγράφησαν δεν είναι ύπρις κύριε πρόεδρε. Είναι αθώος το παραγράφηκα. Γιατί δεν τον ζήτησες να καλέσει να πει την αλήθεια. Από εσάς Όλοι τους κομμάτες,
συνάδελφοι και απευθύνομαι σε όλους και τους πίσω. Σε όλους. Ρε κύριε Στεφό, να κάνω μια διαδικαστική που δεν θα μου επιτρέψω. Δεν τελειώσω, μην θα τελειώσω. Παράκληση από την Λαϊκή Σπύρωση, έλα. Πρώτον, να μην διακοπεί το συμβούλιο. Να τελειώσω. Όποιος θέλει να φύγει, να φύγει και ο Θεός, να μην διακοπεί το συμβούλιο. Δεύτερον, να συνεχιστεί η συζήτηση και να ξέρουμε όλοι, εσύ και όλους, ότι είναι προθέσιμο και να πούμε και να λέμε. Όσοι ακούνε λοιπόν οι προσωπικές αντεκρίσεις για ένα τόσο σοβαρό θέμα που έχει πάρει τόσο ποιοτική, αν το θέλει, συζήτηση κουβέντα, ας έχουμε και την υπομονή να ακουστεί ο αντίλογος, χωρίς να προκαλούμε και χωρίς να προφυλακίζουμε και χωρίς να κατηγορούμε κανένα. Δεν είναι επιχειρήματα οι προσωπικές αναφορές. Επιτρέψτε μου και εσύ, συγχωρήστε με, δεν παίρνω το δικαίωμα τους κανενός. Ως εκ τούτου, κύριε Πάρβε, να συνεχίσουν και τους κουβεντάκες, να σταματήσουν οι αναπτύσεις της πολίτης στη συζήτηση αυτή. Κυρία Τελιγιάννη, σε παρακαλώ, μια στιγμή. Όχι, κύριε Πάρβε, δεν είναι που αντίρρηση στην πρόταση. Να σας τελειώσω. Να ακολουθήσω αυτό που λέτε. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Θα παρακαλούσα. Θα παρακαλούσα. Μισό λεπτό να σας πω. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου και σωστό αυτό που λέτε. Ελάτε όμως εδώ στη θέση του Προέδρου. Εκεί θα καταργήσετε, δεν μ' αφήνεις. Δεν μ' αφήνεις λοιπόν. Ακούστε κάτι. Δεν είναι προσωπικά τα ζητήματα. Μπορούσα να είμαι και εγώ εκεί. Υπάρχει μια διαδικασία. Καλά ή κακά αυτή είναι. Ας σεβαστούμε την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του καθενός, που είναι ιερό δικαίωμα. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούμε να διεκδικήσουμε συλλογικά δικαιώματα και σε κοινωνικό επίπεδο και σε περιβάλλον και παντού. Πάνω απ' όλο σε βασμό προσωπικότητα. Πρώτα όμως τη δημοκρατία βάζουμε μπροστά, την οποία την έχουμε κλείσει. Η δημοκρατία έχει στοιχείο να αξιοπρέπει την προσωπικότητα. Ακούστε με λοιπόν. Μείνετε στις θέσεις σας να τελειώσετε την κουβέντα. Γιατί εκείνο που είμαστε εδώ, αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι ό,τι κάπου να καταλήξει αυτή η κουβέντα. Η διακοπή δεν εξυπηρετεί καθόλου όλους εσάς και εμάς. Αντιληφθείτε το. Σιωπή λοιπόν ηρεμία να ακούσουμε τον κύριο Κουτέλα. Έχει δικαίωμα να μιλήσει, να κάνουμε. Πείτε μου, εσείς κύριε Βρετές, σαν πρόεδρο, να ήρθα να το πάρω και βλέπατε ένα από το αγραφείο να κουνάει δεκάρια. Θα είχα και εγώ. Κοιτάξτε, αν κούνησε δεκάρια, κύριε Σταματόπουλε, ειλικρινά σου λέω. Ακούστε κάτι. Πείτε μου τι θα κάνετε. Ακούστε με, να πω τι ήταν. Είναι σαν και να είμαι εγώ στο αγραφείο. Ακούστε με. Είναι σαν και να είμαι στο ακροατήριο και ο αντίδημος. Αφήστε με να πω, κύριε Πρόεδρε. Είναι σαν και να είμαι στο ακροατήριο και ο αντίδημος να μου πετάει και μπροστά στον πελάτη μου ότι με εξαγόρασε με 10 ευρώ. Δεν είναι αυτή η επιχείρημα προλογία πολιτική. Αφήστε τα αυτά. Δεν βοηθάνε. Καθίστε να ακούσουμε. Και να μην ξαναγεί γι' αυτό. Παρακαλώ. Σήμερα κανένας δεν πρόσεξε όταν σας είπα ότι γιορτάζουμε και γιορτή δημοκρατίας εγώ δεν σε διακόψα κύριε. Εάν διακοπεί το συμβούλιο είναι ήττα για όλους μας. Αυτό έχω να δηλώσω. Εάν διακοπεί το συμβούλιο είναι ήττα για όλους το Δήμο της Αιγαίας. Και συνεχίζουμε και στην Κύπρο. Αν Πώς θα σας κάνω.
πούμε. Ότι για τα θέματα είναι τα κυκλοφοριακά. Ακριβώς ο μέλος του αντίθετου. Η περιοχή απαλλάσσεται από ένα πολύ μεγάλο ρεύμα αυτοκινήτων, τα οποία σήμερα για τις παλαιολόγους και τις αντιμετωπίσεις έρχονται σαν μια εισαγωγή. Άρα η γενιά τα έχει και όλοι από μια. Ένα ολόκληρο ρεύμα αυτοκινήτων, δηλαδή το διπλό ρεύμα αυτοκινήτων της παλαιολόγου, καταργείται και γίνεται μόνο ρεύμα από την παλαιολόγου. Και απαλλάσσεται την περιοχή από αυτό το πλαίσιο που γίνεται στην διαδικασία του παλαιολόγου ανώνυμος Αγίας Οδυνής. Ο πόδος της πλατείας Καραδίνου από πλευράς βιοκλιματικής συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ο κύριος Σαντράκης προφανώς είχα κάνει τις προσεγγίσεις που εντάξει, δεν τις ξέρω, δεν μπορώ να πω μόνο επειδή είναι την άποψη. Σημαίνει ακριβώς κάτι με την παρέμβαση η οποία γίνεται το υπόλοιπο που πρέπει να παραδείγει σήμερα που υπάρχουν φανταστικές δεκαετίες. Ακριβώς πρέπει να είναι 1,5 θα υποκριθεί και όσους ξέρουν λίγο από τις διαδικασίες, αλλά δεν είναι πολλές διαδικασίες, δεν μπορείς να ξέρεις ο απλός πολίτης. Αυτή τώρα θα υποκριθεί στο ΕΣΠΑ, δηλαδή στην Επιτροπή, η οποία ενέταξε το έργο, με προβλεπόμενη για όλα τα έργα διαδικασία τροποποίησης της μελέτης σε σημειακά θέματα, όπως και αυτό είναι σημειακό θέμα. Και βεβαίως για να περνάσει σε εκτέλεση του έργου θα μειωθεί. Δεν δύο λεφτά ο Δήμος, δεν δύο λεφτά για να δεν μπορεί να πάρει λεφτά για πώς. Τα εντάλματα και τα τεχνολόγια και τις διαχειριστικές έχουν και πληρώνονται, τα ελέγχει και πληρώνονται για τις διαχειριστικές αρχές. Όταν δεν υπάρχει τόσο πολύ για το πετό, όσο αυτό αντιστοιχεί στην μελέτη, θα αποκτηθεί το τελικό κόστος του έργου κατά το ποσοστό που δεν θα εξελιστεί αυτή η παράδοση. Ο κύριος Δήμαρχος. Α, και να πω κάτι άλλο. Η ένταση μέσα δεν έχει γίνει από έναν αρχιτέκτονα. Η ένταση μέσα, η μελέτη, η ένταση, έχει φυτοτεχνική μελέτη από φυτοτέχνη. Δεν έχει κάνει ο αρχιτέκτονα αυτή τη φυτοτεχνική προσαγωγή στην πλατεία. Όπως υπάρχει η αρχιτεκτονική μελέτη από αρχιτέκτονα ή από αρχιτέκτονες, υπάρχει η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη από ηλεκτρολόγους, υπάρχει η φωτοτεχνική μελέτη από τους αντίστοιχους αρχιτέκτονες που είναι και δεν την έκανε ο αρχιτέκτονας που δεν ξέρει και την έκανε ο φυτοτέχνης. Έχει και φυτοτεχνική μελέτη και προβλέπει συγκεκριμένα φυτά σε συγκεκριμένες ποσότητες, συγκεκριμένο είδος γκαζόν, ειδικό γκαζόν το οποίο δεν είναι υδροφόρο. Ναι, είναι ειδικό γκαζόν το οποίο δεν είναι υδροφόρο. Το υπόλοιπο σήμερα που είναι τα τσιμέντα, λαστικό είναι. Το διαδρόμο του λαστικό είναι. Του πλατεία που μένει γκαζόν, το οποίο θέλει το 30% της άφησης, δεν είναι υδροφόρο της πλάσης. Είναι υδροφόρο γκαζόν και δυναμικό. Όπως μένει και περί την καράμι, την καόκα, τα οποία δεν είναι συμπαίδιο. Εκεί στο παπά θα βγαίνει εκεί να γιατί να αντιβάλλει στην Ιωνία στο καθόλου έχει δεν μέσα. Αντιβάλλει και στην κεντρική κάτω, δεν έχει κάνει καλά. Ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Όχι μόνο στα αυτοκίνητα. Παιδιά, μες στην κυκλοφορία και μέσα στο... Αφήγει ένα παιδάκι να πάει... Για μισό λεπτό, έχει μία ερώτηση. Μισό λεπτό. Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό. Το 40-14 παρακαλώ κύριε, παρακαλώ 14 αυτός καθορίζει τις σχέσεις. Το 40-14, 21-9 το 11, διαβάστε τον για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρέπει να αναρτηθεί η μελέτη και
είναι οι φορείς όλοι που θα αποφασίσουν εάν θα εφαρμοστεί. Αυτό θα δείτε και εγώ τις 4-4. Όχι, συνάδελφα, πάντα στη διαδικασία δεν θα ξαναδούν πάντα. Εγώ τους έχω δώσει μια μικρόη και θα σταματήσω στο συγκεκριμένο έργο. Αλλά η πρότασή μου είναι να συνεχιστεί. Υπάρχουν φορές, είτε αυτό λέγεται Εθνικό Συνέδριο, είτε αυτό λέγεται Εθνική Επιτροπή, είτε αυτό λέγεται Πολιοδομία, οι οποίοι κρίνουν και αν υπάρχει κάτι με παρανομία ή κάποια παρατηρία, μπορούν να διατάξουν για να σταματήσουν τον έργο. Ψηφοφορία, κύριε Σάρα, υπάρχουν δύο προτάσεις, πρώτα στον Γαλλικό και πρώτα στον Ρωμανό. Η Σμυρνή ποτέ δεν θα σωθεί. Θα σας το αφήσουμε αυτό. Θέλω να κουράσετε, κύριε Πρόεδρε, να διαβαστεί πρώτα. Μα έχει διαβαστεί. Πάμε, κύριε Καθαριστόπουλε. Στην αρχή της συνεδρίας διαβάστηκε από εμάς. Σημαίνει το σημερινή να μην είμαστε. Δεν μπορείς να διαβάσει. Όσο όλο που μιλάτε, συνεχώς σήμερα. Θα διαβάσετε, κύριε Καθαριστόπουλε. Ξεκινήστε και να μας το πείτε. Ο κύριος Κοντελάκης, ο κύριος Καθατοριάνος. Αυτό έλεγε. Να το χώρισε. Ο κύριος Πάκανης. Να το χώρισε. Η κυρία Ιακωβάκη. Πρότας του Δημάρχου. Κυρία Δελιγιάννη. Η πρόταση του Δημάρχου, ο κύριος Γρήγορη, από ο κύριος Ουρδίνος, η πρόταση του Δημάρχου, η κυρία Πάντζου, ακούσα, η κυρία Κασίμη, η πρόταση του Δημάρχου, ο κύριος Γιατζίδης, η πρόταση του Δημάρχου, η κυρία Γαλαμπούλη, η πρόταση του Δημάρχου, ο κύριος Κομιδάρης, Κομιδάρης, δεν είναι απομείωση τη συνεδρία. Ο κύριο Καστόρη. Η πρόταση του Δημάρχου. Ο κύριο Αρκανινό. Απόν. Ο κύριο Πούλιο. Απόν. Η κυρία Φωτεινοπούλη. Η πρόταση του Δημάρχου. Η κυρία Κοντετέρα, ο κύριος Κυπρίς, πρώτας του Δημάρχου, ο κύριος Τσουράκης, πρώτας του Δημάρχου, ο κύριος Αθανασίου, είναι γεγονός ότι μετά από όλη αυτή τη συζήτηση και με δεδομένο ότι και ο κύριος Αντιδήμαρχος και εμέσως και ο κύριος Δήμαρχος δέχτηκαν ότι ήδη έχουν αρχίσει κάποιες μεταβολές στον αρχικό σχεδιασμό που έχουν. Νομίζω ότι η πλέον σόφρον λύση σήμερα, η πλέον σόφρον απόφαση που μπορεί να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο είναι να πει αρχίζουμε και ξαναβλέπουμε μερικά σημεία του έργου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν συνεχίζουμε άμεσα το έργο, μας δίνεται χρόνος, συζητάμε αυτές τις μεταβολές που και η Δημοτική Αρχή έχει στο μυαλό της με τους κατοίκους και προχωράμε στη συνέχεια. Αν το έργο καθυστερήσει 1, 2, 3 μήνες και μέσα σε αυτούς τους 2-3 μήνες γίνουν κάποιες παρεμβάσεις βελτιωτικές, θα είναι προς όφελος όλων και της πόλης πρωτίστως και της Δημοτικής Αρχής. Και δεν χάνει σε τίποτα η Δημοτική Αρχή έτσι. Αυτό πιστεύω. Η πρότασή μας λοιπόν είναι ακριβώς αυτή. Σήμερα δεν θα πρέπει να ληφθεί απόφαση συνέχισης του έργου. Δηλαδή, δεν είμαι υπέρ της πρότασης του Δημάρχου. Είμαι υπέρ της πρότασης του ότι συζητάμε ξανά. Κάνουμε, ας είναι η τρίτη, ας είναι και η τέταρτη. Αυτές κάνουμε ξανά τις διορθώσεις αυτές. Συζητάμε και με τους κατοίκους ενδεχομένως από τη συζήτηση να προκύψει ανάγκη και κάποιον άλλον μη το μεταβολό ή μεγαλύτερο. Αυτή είναι η πρότασή μας και είναι γεγονός να καταγραφεί. Τώρα πώς θα την καταγράψετε, πώς θα την πάρετε,
Σήμερα δεν υπέρ της πρότασης του Δημάρχου. Παγκάκι, πόσο στοιχείο είναι.
Ποιος θα τα πληρώσει. Έχουμε τα 4-1 τα κεφάλια στην Ελλάδα. Τα οποία έχουν ρηχθεί κατά πλειοψηφία. Να μπω μέσα, να μπω μέσα. Ναι, τα πέρασα. Σημειώστε και τις αφήσεις.
Να σου πουλάνε οι Thank you.
Εντάξει, είμαι εδώ ο κύριος Μαντάλης, για να έχει κάτι να προσθέσει.
ψήφο του κυρίου Βρετού και του κυρίου Μαπίνου. Θέμα 5. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε συνάδελφε, στον προγραμματισμό που είχαμε κάνει για τις συμβάσεις μίσθος στην αρχή της χρονιάς είχαμε ζητήσει 2 επόπτες πισίνες, 4 εργάτες νεκροταφείου και ταφείς, έναν ύψον καθαριστή πισίνα και 2 συντηρητές μετεωρολογικών εγκαταστάσεων. Το ΑΣΕΒ μας έστειλε μια επιστολή που δεν μας εγκρίνει σαν συμβάσεις μίσθου ΣΕΒΟΥ, αλλά μας ζητάει να κάνουμε ένα καινούργιο προγραμματισμό και να ζητήσουμε τους συγκεκριμένους υπαλλήλους σαν σύμβαση χωρισμένου χρόνου. Αυτό λοιπόν ζητάμε, πέρα να πάρουμε μια απόφαση να στείλουμε στον ΑΣΕΒ να μας εγκρίνει. Έτσι υπάρχει μια διαδικασία ακόμα να φανταστείτε αυτά που είχαμε ζητήσει το Φεβρουάριο. Δεν έχουν έρθει οι εγκρίσεις και είναι για ζωτικούς, για ζωτικές λειτουργίες του Δημού, όπως είναι η προφορητιακή σταθμή, όπως είναι η ευγειακή σταθμή. Συνάμε λοιπόν αυτές τις συμβάσεις μισθοσίακων των συγκεκριμένων κατηγοριών να μετατραπούν σε συμβάσεις χωρισμένου χρόνου. Όταν θα μας ζητήσει, όταν θα μας έρθει να συγκρίνει αυτούς, θα γίνει διαγωνισμός κανονικό. Έτσι. Κύριε Δήμαρχε, πρώτα απ' όλα πολύ καλά έκανε ο
του ΑΣΕΠ και σας απαγόρευσε τις συμβάσεις μίσθωσης έργου, διότι όλες αυτές είναι πελατειακές σχέσεις. Σας λέω ότι μας έχει εγκρίνει έως 20, έτσι. Έτσι. Άρα το καλά μας έκανε 20. Αλλά σας εξέλιξε και περιμένετε, να σας πω. Αλλιώς θα σας ενέπινε 35. Τέρματα 35, πάμε σε χαμηλότερα. Προχωράμε, συνάδελφοι, πάμε. Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε. Θέλουμε λιγότερα από σωστά. Συνάδελφοι, παρακαλώ πολύ. Όταν ζητάμε τι ώρα είναι, μην αναλύουν πως φτιάχνουν το ρολόι. Βάλτε μπροστά να το πω. Δεύτερον, επειδή εγώ θέλω να ξέρω πώς λειτουργεί το ρολόι, συνεχίζω. Κάνουμε λίγο έτσι ένα χιούμο. Όταν σήμερα, όταν πριν από λίγο καιρό φέρατε έναν οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας με 720 ανθρώπους, λοιπόν, όταν σήμερα η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι περιορισμός εφράκτους, άνθρωποι μπαίνουν σε κινητικότητα, δεν ξέρουν αν αύριο θα δουλεύουν κάποιοι από αυτούς, αναδιατάσσεται όλος ο υπαλληλικός κόσμος προς όφελος, ελπίζουμε εμείς, και αυτό μένει να αποδειχθεί, προς όφελος γενικά της κρατικής μηχανής απευθύνσεως και θετικού δημοσιονομικού αποτελέσματος. Είναι πρόκληση, κύριε Δημαρχέ, να ερχόσαστε κάθε φορά και να μας ζητάτε. Ας πούμε, παίρνω μια ειδικότητα, έτσι για πράγματα. Λέτε, δύο επόπτες πισίνας. Αν είναι δυνατόν, παιδιά, εδώ υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θα βρεθούν σε το βρίσκονται σε μια χρησιμότητα και ενδεχομένως να κάνουν επίσης. Έλα, εντάξει, το παίρνω πίσω, το παίρνω πίσω, άλλο συνδυάτε το μυθική σας σιγά, τι μας μάθανε στο δημοσιαστικά μέτρο, γιατί δεν θα πιστέψει κάποιος άνθρωπος ότι υπάρχει ένα ψυχολογικό. Έλα, δεν μπορούμε να παίξουμε άλλους από το θεάτρο. Δεν πάει από τη πισίνα, άσε μας τώρα και εσύ ο ανάπηρος με τη διοκτά. Μας δουλεύει στο ένα σπάνο ψηλό γαζί, κάνουμε τις μαλάκες, δεν είμαστε. Ανεβείτε να δείτε το κόσμο της πατέησης. Ανεβείτε. Ανεβείτε πάρα πολύ. Κύριε Στρέφο, δεν εννοεί ότι θα πάει από τη πισίνα στο ανάπηρος. Για να βοηθάτε. Για να βοηθάτε. Το κατάλαβα, κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται πόλο που απάντω. Το κατάλαβα. Ναι, προς Θεού, μην είχα πέρα. Θέμα 5, συνάδελφοι, κρίνεται κατά την ψηφία, κατά την αρχική ψήφο της κυρίας Νάρου, του κυρίου Καραμουσαδί, του κυρίου Κούπα, του κυρίου Δημάκη, του κυρίου Στέφου. Και με την δική μας θέση ότι αυτές οι θέσεις που θεωρείται ότι θα εξυπηρετούν όλοι μας κυβερνητές, αλλά είναι στέλνουμε επιμένουμε θέση όλοι μας κυβερνητές. Αυτό να κάνουμε στα γραφή ότι εμείς επιμένουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μόνιμη απασχόληση. Και δύο ψήφους παίρνει η πρόταση του κυρίου Βετού για μόνιμη απασχόληση των προκυριζομένων θέσεων. Και μάλλον τρεις ψήφους η πρόταση του κυρίου Βετού για μόνιμες θέσεις και άλλο προκυριστικό δίπλα. Λοιπόν, το θέμα πέντε γίνεται κατά πλειοψηφία. Λοιπόν, 6, 7, άντε και 8, γιατί είναι το ίδιο. Πάντα και έξι συνάδελφοι. 6, 7, 8. Από τον νόμο μπορούμε να διαγράψουμε τις προσαυξήσεις πρώτον όταν δεν υπάρχει επίδοση της ατομικής ενοποίησης. Δεύτερον, σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας. Τρίτον, σε επιδιότητα της υπηρεσίας. Είναι αυτοί οι τρεις λόγοι για τους οποίους μπορούμε να διαγράψουμε τις προσαυξήσεις. Ο κύριος λοιπόν Κοσμίδης ισχυρίζεται ότι δεν έχει πάρει ποτέ την επίδοση, την ατομική επίδοση. Άρα λοιπόν σύμφωνα με αυτό, ό,τι μου είπε η υπηρεσία εσόδων, το έχει ελέγξει. Έχει προσωπικά, δεν έχω πάρει. Κύριε Δήμαρχε, από τη στιγμή που έχετε βεβαίωση και υποτίθεται σαν την διαβεβαίωση, έχετε πως συγκεκριμένως να ξέρω, να φαίνεται ότι υπάρχει επίδοση στον κύριο Φιλέντη.
υπάρχει επίδοση, αλλά σύμφωνα με την υπηρεσία εσόδων δεν την έχει παραλάβει. Και πώς θα πει, δεν ήταν εδώ, κάπου δεν ήταν εδώ. Αν ήταν διοκόλληση, ήταν στον ίδιο στο σημείο, και όντως αν είναι επιβεβαίωση, ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή είναι διατεθειμένος να δώσει τα 10.000 στο Δήμο που χρωστάει. Λέει λοιπόν ότι επειδή εγώ δεν είχα πάρει τις ειδοποιήσεις, αν θέλετε να μου αφαιρέσετε τις προσαυξήσεις. Το 18 δεν μπορώ να το δώσω. Το 10 όμως μπορώ να το δώσω. Αυτή είναι η ουσία όμως. Δεν μπορεί να τη δώσει, όχι ότι δεν έχει λάθος. Δεν ξέρω αν δεν μπορεί, αν δεν θέλει. Δεν το ξέρω αν δεν θέλει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτός λοιπόν ισχυρίζεται που έπρεπε να στηριχθεί για να πει ότι θέλω να δώσω χώρο. Ισχυρίζεται λοιπόν ότι αυτός δεν τα λάβει ποτέ ειδοποίηση. Δεν είναι αυτό ακόμα. Δεν σας το είπα πριν από λίγο, σύμφωνα με αυτά που λέει η υπηρεσία, δεν έχει πάρει τις ειδοποιήσεις. Όχι δεν έχει πάρει. Όχι δεν έχει πάρει. Έχει σταλεί ειδοποιήσεις και έχει πάρει. Δεν τις έχει παραλάβει. Δεν έχει υπηρεσία καταρχήν, λέει μέσα στο εισηγητικό ότι ο άνθρωπος πήγε στο Δήμο έχοντας μία επιταγή για να εξοφλήσει το ποσό που οφείλει και όχι τις προσαυξήσεις. Εσείς γιατί μου πήρατε λοιπόν την επιταγή να πάρετε το ποσό που οφείλει και να διεκδικήσετε. Δεν μπορούμε, κύριε Κούπα, δεν μπορούμε να πάρουμε το ποσό 10.000. Έτσι. Γιατί? Δεν μπορούμε να πρέπει να πάρουμε 10.000 καταλογιστές 18. Εκτός εάν περάσετε το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο του αφαιρέσει το πρόστιμο αυτό των 5.000 και να πάμε τις 10.000. Πιστεύετε ότι μπορεί κάποιο Δημοτικό Συμβούλιο να αφαιρέσει τόσο ποσό, τέτοιο ποσό. Σύμφωνα με τον νόμο μπορεί. Και άλλο αν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αφαιρέσει αυλετή από έναν άνθρωπο ένα πρόστιμο. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει αντίθεση στο θέμα αυτό. Με την αρνητική ψήφο του κυρίου Δημάκη, της κυρίας Νάμου, κυρίου Καραμουσαλή. Έτσι αυλεπτή δεν μπορούμε να πούμε. Να πάει να πάει προσάρτηση στο 20%, να πάει 0%. Και προλευκού της κυρίας Εμμανουέλη, του κυρίου Βρεθού. Και τον κυρίο Καρδί, το θέμα αυτό εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Θέμα 9 επιστροφή του καταπληκτικού ποσού που αφορά συνδρομημένους. Το θέμα 9 υπάρχει αντίληψη. Θέμα 9 εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 10 αποσύρεται. Θέμα 11 καταστροφή αντικειμένου αναψία. Υπάρχει αντίληψη. Θέμα 11 εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 12 έγκριση πρωτοκόλου προσλαμή παραλαβή του έργου διαμόρφωση πλατεία Καρδί Νέα Φέρνη. Αρχός μελέτης 2 με Ιταλία του 2009, ο κύριος Μημά. Υπάρχει η Επιτροπή εδώ, κύριοι συνάνθρωποι, η οποία είναι η κυρία Τραγιώνου Μαρία, ο κύριος Σουφούλη, είναι υπάλληλη, μηχανική, όμορφο Δήμο. Είναι του Δήμου Μύρωνα, του Δήμου Αλήμου, του Δήμου Μουσουλίου και είναι και η κυρία Κασί. Μόνο και μόνο είναι η κυρία Κασί και είσαι αρνητικός. Λοιπόν, το θέμα 12 εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο του κυρίου Κουβά. Κυρίου Κουβά, της κυρίας Μαγουρέλη, του κυρίου Κουβά. Ξέρω πολύ καλά να πει, λέω και ξέρεις επίσης ότι ξέρω. Μην συνεδρία στην συνάδελφη. Καλό καλό.